Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Καϊού Βιβλιοθήκης και τους φίλους της Καϊού Βιβλιοθήκης, καλωσορίζουμε στην απόψινή ομιλία της κυρίας Μαρίας Ευθυμίου. Ανοιχνεύοντας τα κύρια σημεία του ελληνισμού στα 3.500 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας του. Η κυρία Ευθυμίου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μετά συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι. Από το 1981 έχει διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, και έχουν περάσει από τα χέρια της χιλιάδες και χιλιάδες μαθητές. Όμως, από το 2006, διδάσκει, παραδίδει μαθήματα στο ευρύ κοινό, αφιλοκερδός, κυρίως εσπερινές ώρες, σε δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, φυλακές, κέντρα απεξάρτησης, κτλ. 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 Έχει γράψει 6 και επιμεληθεί 6 βιβλία και δεκάδες άρθρα επιστημονικά σε μελέτες, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία. Όμως αυτό που την διακρίνει πιο πολύ απ' όλα είναι η αγάπη των μαθητών, των ανθρώπων στους οποίους έχει μεταδώσει την επιστημονική της γνώση με έναν τρόπο γλαφυρό, φιλικό και κατανοητό. Εγώ γνώρισα την κυρία Ευθυμίου πρώτη φορά στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά όχι την ίδια, γιατί πριν τη γνωρίσω κανονικά, γνώρισα μέσα από τους μαθητές της, τους οποίους έστελνε στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης για να κάνουμε τις ξεναγήσεις. Και ο τρόπος που ξέφρασαν την αγάπη τους και την ευγνωμοσύνη τους ήταν πραγματικά φανταστικός. Μετά τη γνώρισα και με χαρά σήμερα θα την ακούσουμε ξανά, είμαι σίγουρη θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Κύριε Ευθυμίου. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στην Άνδρο. Ένα από τα σπυλώνες του ελληνισμού είναι η ναυτοσύνη του, στα 3.500 χρόνια της καταγεγραμμένης ιστορίας, και εδώ βρίσκομαι σε ένα νησί ναυτικών, ένα θρύλο της ελληνικής ναυτιλίας, και κλείνω το γόνι σε αυτή την πλευρά του νησιού μας. Ο τίτλος, όπως γνωρίζετε, αφορά τα ισχυρά σημεία του ελληνισμού και θα ήθελα να ξεκινήσω από τα 200 μας χρόνια που τιμούμε, παρότι θα πάμε πίσω, διότι σε αυτά τα 200 χρόνια οι πυλώνες που μας έχουν ορίσει τα 3.500 χρόνια που μπορούμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μας, έχει σημασία αυτό που σας λέω, διότι οι Έλληνες και οι Κινέζοι είναι οι δύο λαοί στον κόσμο αυτό που έχουν το προνόμιο που θα σας πω, δηλαδή να μιλούν συνεχώς μέχρι σήμερα τη γλώσσα τους, την οποία να παρακολουθούν και καταγεγραμμένη επί 3.500 χρόνια. Μόνο δύο λαοί στον κόσμο έχουν αυτό το προσόν, αυτό το προνέκτημα, να είναι ζώσα η γλώσσα τους και να μπορεί να την παρακολουθήσει γραπτά κανείς επί περίπου 3.500 χρόνια, μετά από τους Κινέζους και τους Έλληνες. Πολύ κοντά είναι οι Ινδοί με την γλώσσα τους, την Χίντι, μία από τις 500 γλώσσες που μιλούνται στην Ινδία. Η κεντρική είναι η Χίντι, η οποία έχει και αυτή, είναι ζώσα γλώσσα και έχει κοινά, κοντινά χαρακτηριστικά, όπως και η γλώσσα των Εβραίων επίσης. Αν η Αιγύπτιοι, έχει σημασία αυτό που σας λέω, η Αίγυπτος είναι αρχαιότατος πολιτισμός, ίσως ο αρχαιότερος από όλους, και από τους πολιτισμούς που έγραψαν πρώτοι, πάνω από 1000 χρόνια πριν, όπως φαίνεται από τους Έλληνες,
είχαν ζώσα τη γλώσσα τους, τότε δεν θα ήταν η ελληνική γλώσσα, ούτε η κινέζικη, δεν θα είχαν αυτή τη θέση. Ωστόσο, οι Αιγύπτιοι, όταν κατακτήθηκαν από τους Άραβες τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, άλλαξαν τη γλώσσα τους, μιλούν αραβικά, και έτσι η γλώσσα τους δεν είναι ζώσα, και εξ αυτού έχουμε τη μεγάλη δύναμη μιας γλώσσας, η οποία είναι ζώσα, συνεχώς ζώσα, και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε επί 3.500 χρόνια. Και με αυτή τη γλώσσα κάναμε και την επανάστασή μας, την επανάσταση του 21, και με αυτή τη γλώσσα συνεχίζουμε να πορευόμαστε, όσο την αφήσουμε να υπάρχει, εάν δεν γράφουμε μόνο volunteer πίσω. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Δηλαδή, κλείνω το γόνι στους εθελοντές μας, σε όλη την Ελλάδα, αλλά υπάρχει ελληνική λέξη εθελοντής και δίπλα το volunteer. Έχει σημασία. Πρέπει να διεκδικήσουμε την ελληνική γλώσσα. Είναι δικιά μας και είναι ότι σημαντικό το έχουμε τους Έλληνες. Και δεν σώζεται μόνη της. Οι γλώσσες χάνονται. Έχουν χαθεί χιλιάδες γλώσσες μέχρι σήμερα. Πριν από 15.000 χρόνια υπολογίζεται ότι οι γλώσσες του κόσμου πρέπει να ήταν γύρω στις 15.000 και σήμερα είναι γύρω στις 6.000. Δηλαδή έχουν χαθεί τόσες γλώσσες και χάνονται γλώσσες κάθε χρόνο. Δεν σώζει τίποτα μια γλώσσα εάν οι χρήστες της κυρίως δεν τη σέβονται και δεν την υπερασπίζονται, και φυσικά αν πια γίνουν πολύ λίγοι. Κάποιες γλώσσες χάνονται γιατί χάνονται και οι χρήστες μαζί με αυτές. Βιολογικά, δηλαδή είναι φυλές που μένουν 100, 50, 10 άνθρωποι στο τέλος χάνονται. Χάνονται βιολογικά. Αλλά μπορούν να χαθούν και πολιτισμικά. Και έχει σημασία αυτό, να κερδίσουμε τη γλώσσα μας. Το λέω διότι αυτά τα 200 χρόνια τιμούμε, και σωστό είναι να ξεκινήσουμε με αυτά, γιατί τιμούμε τον εαυτό μας, το γεγονός ότι πριν 200 χρόνια μπήκαμε σε μια διαδικασία, μια αποκοτιά τρελή, να συγκρουστούμε με μια αυτοκρατορία. Δεν ήταν μόνο δικιά μας η αποκοτιά. Η επανάσταση του 21 έγινε σε έναν αιώνα που πολλοί λαοί μπήκαν σε μια τέτοια παλαβομάρα, πιστεύοντας και προσπαθώντας να απαλλαγούν από τις αυτοκρατορίες τις οποίες ζούσαν και να δημιουργήσουν ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Είναι ο 19ος αιώνας. Η Ελληνική Επανάσταση έγινε ακριβώς αυτόν τον αιώνα, το 19ο. Ο 19ος αιώνας ξεκινά από το 1800 και τελειώνει το 1900. Έχει σημασία, γιατί πολλές φορές οι φοιτητές μου λέμε 19ο αιώνα και αρχίζουν να μετρούν από το 1900. Εκεί είναι ο 20ος αιώνας. Ο 19ος αιώνας ξεκινά από το 1800 μέχρι το 1900, και σε αυτόν τον αιώνα, τον 19ο αιώνα, συνέβησαν καταπληκτικά πράγματα σε όλη τη γη. Είναι ο πιο γόνιμος αιώνας στην παγκόσμια ιστορία, ο 19ος, και ανάμεσα στα πολλά που συνέβησαν σε αυτόν τον αιώνα είναι και τα εθνικά κινήματα, το εθνικό ρεύμα, αυτό που λέγεται εθνισμός. Και η Ελληνική Επανάσταση έγινε μέσα σε αυτό το ρεύμα του εθνισμού, το οποίο είχε τη μεγαλύτερη του έκφανση στη Λατινική Αμερική. Την εποχή που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση και κεγόταν κυριολεκτικά η Κεντρική και Νότια Αμερική, Σιμών Μπολιβάρ, Χωσέ ντε Σαν Μαρτί, οι μεγάλοι ήρωες αυτής της περιοχής. Και έτσι οι Έλληνες κατά κάποιο τρόπο πήραν τη σκυτάλη στην Ευρώπη αυτών των μεγάλων εξελίξεων στη Λατινική Αμερική. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος πρωθυπουργός χώρας που έστειλε επισήμως κείμενο αναγνώρισης κατά κάποιο τρόπο στην Ελληνική Επανάσταση προέρχεται από την Καραϊβική. Σήμερα τα ακούς από την Αιγύπτου. Η πρώτη επίσημη, θα έλεγε κανείς, χαιρετισμός που έγινε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια των Ελλήνων προέρχεται από ένα νησί της Καραϊβικής. Σήμερα μοιάζει σουρεαλιστικό, αλλά άμα ξέρουμε τα γεγονότα της εποχής είναι κατανοητό. Γιατί οι άνθρωποι εκεί έμαθαν ότι οι Έλληνες, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, πολεμούν τους βαρβάρους, όλο αυτό και τους τυράννους
όλο αυτό το σκηνικό του 19ου αιώνα και αισθάνονταν και εκείνοι το ίδιο, γιατί πολεμούσαν τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους, που ήταν η αντιστοίχωση, η δύναμη που τους καταπίεζε. Η Επανάσταση του 21 λοιπόν είναι ένα γεγονός του εθνισμού, του μεγάλου κινήματος παγκοσμίως. Κυρίως ευρωπαϊκό, δυτικού κόσμου, ξεκίνησε ως τέτοιο, αλλά πήρε επέκταση σε όλο τον κόσμο. Και η Ελληνική Επανάσταση είχε μερικά σημαντικότατα χαρακτηριστικά που αξίζει να τα έχουμε στο νου μας για να μιλούμε έτσι για τα 200 χρόνια που κύλησαν και που μας καθορίζουν και είμαστε παιδιά του. Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν απλώς πόλεμος ανεξαρτησίας. Ήταν επανάσταση. Έχει σημασία αυτό. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο επανάσταση με ευκολία και το ταυτίζουμε με όρους όπως εξέγερση, όπως ανταρσία. Είναι όλα αυτά διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα εξέγερση, άλλο επανάσταση, άλλο ανταρσία, άλλο κίνημα. Το κάθε ένα από αυτές τις λέξεις σημαίνει κάτι άλλο. Και πολλές φορές τη λέξη επανάσταση είμαστε και λόγος έτσι, ότι εγώ διελώδης και παράφοροι και τα λοιπά και λένε εύκολα τα μεγάλα λόγια και χρησιμοποιούμε με ευκολία τη λέξη επανάσταση. Η επανάσταση είναι μια πολύ δύσκολη και μεγάλη λέξη, γιατί σημαίνει κινητοποίηση μεγάλων στρωμάτων, ευρέων στρωμάτων, πολλών στρωμάτων μιας κοινωνίας για έναν στόχο, ο οποίος θα φέρει και πολιτική αλλαγή, θα φέρει ιδεολογική, εμπεριέχει ιδεολογική αλλαγή και ανατροπή. Γι' αυτό και θα έχετε ίσως ακούσει ότι για την Επανάσταση είχε υπάρξει συζήτηση. Αν ήταν απλώς ένας πόλεμος ανεξαρτησίας, δεν είναι λίγο. Είναι ένας πόλεμος ανεξαρτησίας, από μόνος του είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά πιστεύουμε και έχει κατοχυρωθεί παγκοσμίως, ελάχιστοι είναι εκείνοι που το αμφισβητούν, ότι ο ελληνικός πόλεμος ανεξαρτησίας ήταν επανάσταση, ταυτοχρόνως. Αυτός ο πόλεμος είναι που δημιούργησε το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος στα Βαλκάνια. Το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία όλα αυτά. Το ελληνικό ανεξάρτητο κράτος δημιουργήθηκε με διεθνή συνένεση στο Λονδίνο, 3 Φεβρουαρίου του 1830. Στο πρωτόκολλο του Λονδίνου. Το 1830 δεν υπήρχε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο κάποιο ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Άρα οι Έλληνες πρωτοπόρησαν σε αυτή την πλευρά και είναι όχι μόνο το ανεξάρτητο, το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά είναι και η πρώτη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αποκόπηκε για να γίνει και έγινε ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Μεγάλα πράγματα είναι όλα αυτά. Και στη διάρκεια του πολέμου της ελληνικής ανεξαρτησίας, οι Έλληνες έκαναν κάποιες κινήσεις και πήραν αποφάσεις που δικαιολογούν απόλυτα τον όρο επανάσταση για αυτό το οποίο συνέβη σε αυτή εδώ την πλευρά της Βαλκανικής. Και είναι επανάσταση αν κάτι άλλαξε την ιδεολογική και πολιτική πλευρά των πραγμάτων. Για να δούμε. Το άλλαξε αυτή η επανάσταση. Αυτό το οποίο συνέβη είχε τέτοιες πλευρές. Να σας πω το εξής. Να πούμε το εξής. Αυτή η ελληνική επανάσταση για να δώσει απαντήσεις στον εαυτό της και να δώσει τη λύση την πολιτική, είχε ανατρέψει, ή τουλάχιστον αυτό που φιλοδοξούσε να κάνει, την Οθωμανική διοίκηση με την οποία πλέον συγκρούονταν. Έπρεπε να στήσει καινούργια διοίκηση και αυτό, για να στήσει καινούργια διοίκηση, το έκανε σε έθνος συνελεύσεις. Και μόνο το ότι οι Έλληνες συγκεντρώθηκαν σε έθνος συνελεύσεις είναι επαναστατικό. Γιατί το να συγκεντρώνεσαι ως έθνος ανεξαρτήτως τοπικής αναφοράς, ως ενιαίο έθνος και να αποφασίζεις ως ενιαίο έθνος είναι επαναστατικό. Είναι μέσα στις επαναστατικότητες του 19ου αιώνα. Ποτέ οι Έλληνες δεν είχαν βρεθεί στην ιστορία τους σε έθνο συνέλευση. Και μέσα σε αυτή την επανάσταση βρεθήκαν σε τρεις έθνο συνελεύσεις, στις οποίες και πήραν αποφάσεις πολιτικής διοίκησης. Οι Έλληνες της εποχής, ο ελληνισμός στη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν το πιο διεσπαρμένο, κατεσπαρμένο ανθρώπινο κομμάτι της Βαλκανικής. Κανένας άλλος λαός δεν είχε τόσο πολλούς
περισσότερους ή λιγότερους κατοίκους σε τόσα μεγάλη έκταση, σε ολόκληρη τη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, σαν τους Έλληνες. Έλληνες υπήρχαν χιλιάδες στη Βλαχία και στη Μολδαβία, αυτό που σήμερα είναι Ρουμανία, χιλιάδες όμως. Μήπως θυμόμαστε πού ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Συνήθως συζητούμε αν ξεκίνησε στο τάδε ή στο τάδε μέρος της Πελοποννήσου. Κάθε χωριό της Πελοποννήσου μαλώνει με το διπλανό αν ξεκίνησε η Επανάσταση σε αυτό ή στο διπλανό του. Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι δεν ξεκίνησε στην Πελοπόννησο η Επανάσταση του 1821. Ξεκίνησε στη σημερινή Ρουμανία, στη Βλαχία και στη Μολδαβία, με την είσοδο των στρατευμάτων του Αλέξανδρου Υψηλάντη από τη Ρωσία, το πέρασμα του Προύθου, στην Βλαχία και στη Μολδαβία. Μας μοιάζει τόσο ξένο το ότι έγινε στη Βλαχία, ότι δεν το ξέρουμε. Το ξέρουν όλοι ότι ξεκίνησε εκεί η Επανάσταση, αλλά το διαγράφουν από το μυαλό μας, επειδή μας μοιάζει τρελό σήμερα, πώς είναι δυνατόν η Ελληνική Επανάσταση να ξεκίνησε στη χώρα που σήμερα λέγεται Ρουμανία. Τότε ήταν οι επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι, ξεκίνησε εκεί γιατί υπήρχαν χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων, έμποροι, ναυτικοί, όπου υπήρχε πόλη και εμπόριο, ήταν ελληνική γλώσσα που άκουγε σε αυτές τις περιοχές. Οι διοικητές ήταν ελληνικής καταγωγής, Παναγιώτες κτλ. Για διάφορους λόγους. Λέω τώρα. Η Βλαχία και η Μολδαβία έχει χιλιάδες Έλληνες κατοίκους, η σημερινή Νότια Βουλγαρία, Ανατολική Ρωμιλία λεγόταν τότε, χιλιάδες Έλληνες κατοίκους, η σημερινή πρώην Ιουγκοσλαβική Μακεδονία επίσης, στη Σερβία, στην Νότια Αλβανία, μιλώ με σημερινούς όρους, και φυσικά και σε αυτό που σήμερα είναι Ελλάδα, δεν το συζητούμε, στα παράλια της Μικράς Ασίας, στα παράλια του Πόντου, στην Αίγυπτο κτλ. Ένας κατεσπαρμένος πληθυσμός, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, και φυσικά και στις περιοχές που σήμερα Ελλάδα, είναι την Ελλάδα, αντιστοίχως κατοικούσαν και λαοί άλλων χωρών, όπως διαμορφώθηκαν τα εθνικά μας σύνορα, τα εθνικά σύνορα στη Βαλκανική. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί αυτός ο κατεσπαρμένος πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός, ο πιο δραστήριος πληθυσμός της Βαλκανικής και οικονομικά και πνευματικά, θα σας το εξηγήσω αυτό, μπήκε στη διαδικασία της Επανάστασης του 1821 και μέσα σε αυτό το λαό υπήρχε μια βαθιά ρωσοφιλία. Δεν το συζητάμε. Όλα τα Βαλκάνια, τα χριστιανικά ορθόδοξα Βαλκάνια ήταν φιλορώσικα. Δεν το συζητούμε. Γιατί οι άνθρωποι τότε ήταν βαθιά θρησκευόμενοι, η Ρωσία ήταν χριστιανική ορθόδοξη υπερδύναμη, η οποία πολεμούσε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η καρδιά σου ήταν στην Ρωσία. Και ο κάθε Έλληνας που σεβόταν τον εαυτό του έβλεπε και ένα όραμα, το ξανθόν γένος, το οποίο θα έρθει να τον σώσει από τη σκλαβιά. Μάλιστα. Και έρχεται η ώρα της Επανάστασης, βρίσκεται στις έθνες συνελεύσεις του και δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό του η Ρωσία. Είναι επαναστατικό αυτό ή όχι, λέω τώρα, σε σχέση με τα προηγούμενα. Το λέω αυτό διότι στις εθνοσυνελεύσεις έπρεπε να επιλέξουν οι μετέχοντες πώς θα διοικηθούν. Τι πρότυπα είχαν στο μυαλό τους, είχαν ζήσει σε μια αυτοκρατορία που ήταν απόλυτη μοναρχία, σωστά, αυτό το πολιτικό μοντέλο γνώριζαν. Η χώρα της καρδιάς τους ήταν η Ρωσία, επίσης απόλυτη μοναρχία, σωστά. Και στη Ρωσία δεν ήταν απλώς η χώρα της καρδιάς τους, κατοικούσαν δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων στη Νότια Ρωσία, εμπορευόμενοι κτλ. Εκεί στήθηκε και η φιλική εταιρεία εξάλλου, στην Ρωσία, εκεί ήταν η καρδιά της οργάνωσης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη Νότια Ρωσία. Ο Ελληνισμός έχει μια παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα από χιλιάδες χρόνια και βέβαια την εποχή εκείνη. Το λέω αυτό διότι ενώ το μοντέλο το οποίο ακόμη και της χώρας της καρδιάς τους, της Ρωσίας, ήταν η απόλυτη μοναρχία, ούτε καν συζητήθηκε στις εθνοσυνελεύσεις. Μία ήταν η περιοχή με την οποία ήθελαν να μοιάσουν οι Έλληνες και το δήλωναν σε κάθε τους κείμενο και σε κάθε τους υπεφωτισμένη Δύσης. Κάνουμε την επανάστασή μας να ομοιάσουμε με τους λαούς της πεφωτισμένης Δύσεως. Της πεπολιτισμένης Δύσεως. Ένας είναι ο στόχος. Να γίνουμε πολιτισμένοι σαν τους Δυτικούς. Που οι Δυτικοί δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί. Έχει σημασία. Για να τα συνταχθείς δηλαδή με τη Δύση, θα πει ότι περνάς
Κάνεις ένα άλμα πάνω στον ίδιο τον εαυτό σου που είναι τόσο θρησκευόμενος, βάζεις σε δεύτερη γραμμή το δόγμα. Η θρησκεία ήταν ίδια, αλλά το δόγμα δεν ήταν ίδιο. Αλλά ο στόχος σου είναι να γίνεις τμήμα της Δύσεως. Η Επανάσταση χωρίς καν συζήτηση πήρε μια απόφαση, χωρίς καν συζήτηση, σαν να ήταν αυτονόητο, πήρε απόφαση ότι θα προσομοιάσει προς τους πεφωτισμένους, πεπολιτισμένους λαούς που θεωρούνταν οι δυτικοί λαοί, και όχι όλοι οι Δύση, 4-5 χώρες ήταν εκείνες που κάνανε τη διαφορά, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, 4-5 χώρες. Και σε αυτές θέλαμε να μοιάσουμε. Και αποφασίσαμε στις Εθνοσυνελεύσεις ότι ανήκουμε στην Δύση. Και αυτή την απόφαση την πήραμε σχεδόν χωρίς συζήτηση, σαν να ήταν αυτονόητη, και με αυτή πορευόμαστε 200 χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό, το ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση στις επαναστατικά συμβούλια, ας πούμε, στις Εθνοσυνελεύσεις. Στις οποίες Εθνοσυνελεύσεις, εκτός αυτού, πάρθηκε απόφαση ότι θα διοικούμαστε πάλι με δυτικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει ξεχωριστή η βουλευτική πλευρά, το βουλευτικό, δηλαδή το σώμα το οποίο θα παίρνει τις αποφάσεις, τους νόμους, και το εκτελεστικό, δηλαδή το σώμα το οποίο θα εκτελεί τους νόμους, η κυβέρνηση. Με αυτό ακριβώς το διαχωρισμό πορευόμαστε μέχρι σήμερα και είναι δυτικός διαχωρισμός. Δυτικού τύπου διοίκηση των πραγμάτων. Και στις ίδιες Εθνοσυνελεύσεις πήραμε απόφαση να αποκοπούμε διοικητικά, αυτό και αν είναι επανάσταση, από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό, αν το δει κανείς, διότι ο Ελληνισμός επί 2.000 χρόνια είχε συνταυτιστεί, 1.000 τόσα χρόνια, συνταυτιστεί λόγω της θρησκείας και του δόγματός του με τα τέσσερα ιστορικά πατριαρχία της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαιτέρως με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο και επίμενε το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Και όταν ξεκινάει η Επανάσταση του 21, οι Έλληνες θεωρούν αυτονόητο ότι ο κλήρος των επαναστατημένων περιοχών, το καταπληκτικό είναι τα αυτονόητα, δεν τέθηκε καν συζήτηση. Ότι αυτονοήτως ο κλήρος των επαναστατημένων περιοχών δεν ανήκει διοικητικά στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αλλά ανήκει στον επαναστατημένο έθνος. Το έθνος θα διοικεί τον κλήρο των επαναστατημένων περιοχών, και εξ αυτού στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, που είναι η πρώτη Εθνοσυνέλευση, έγινε Δεκέμβριο του 21, Ιανουάριο του 22, μέσα στις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης αυτής είναι να δημιουργηθούν μινιστέρια, δηλαδή υπουργεία, γιατί πλέον θα διοικούνταν αυτός ο λαός με το εκτελεστικό, και μέσα στα μινιστέρια υπήρχε και το μινιστέριο που άλλοτε ονομαζόταν λατρείας ή της θρησκείας. Και ένας μινίστρος ανέλαβε να διοικεί τον κλήρο των επαναστατημένων περιοχών, που επί 1.000 τόσα χρόνια διοικούνταν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Δεν αποκόπηκαν οι Έλληνες από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, η διοίκηση του κλήρου όμως δεν ανήκει έκτοτε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, ανήκει στην Εθνική Εκκλησία, που ονομάζεται Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος και επικεφαλής μέχρι σήμερα της διοίκησης της Εκκλησίας και όλων των θρησκευμάτων θα έχει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δηλαδή η κυρία Κεραμέως σήμερα έχει την ευθύνη, είναι η μινίστρος, δεν ξέρω αν υπάρχει στο θηλυκό, η οποία έχει την ευθύνη της διοίκησης των θρησκευτικών φορέων αυτής της χώρας. Είναι μια απόφαση που ελήφθη, απόφαση που ελήφθη στην πρώτη Εθνοσυνέλευση αυτή. Η δημιουργία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος πήρε χρόνια, ολοκληρώθηκε το 1850, αλλά ξεκινάει την πρώτη μέρα του 1821. Και αν δεν είναι αυτό επαναστατικό, τι είναι? Και κοντά σε αυτό είναι και τα συντάγματα τα οποία συντέθηκαν στη διάρκεια της Επανάστασης. Εκεί ήμασταν καταπληκτικοί.
με τα συντάγματα οι Έλληνες έχουν παράδοση. Και όλα αυτά που σας είπα μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στις επαναστατικές διαδικασίες του 1821 μας ακολουθούν μέχρι σήμερα ακριβώς. Η επανάσταση αυτή έθεσε το πλαίσιο στο οποίο ζούμε μέχρι σήμερα. Και μέσα σε αυτό το οποίο συνέβη στη διάρκεια της επανάστασης είναι τα καταπληκτικά συντάγματα τα οποία ψηφίστηκαν. Σύνταγμα ψηφίστηκε και στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους και στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας. Τα πρώτα δύο κυρίως είναι επηρεασμένα από τα γαλλικά συντάγματα. Το δε τρίτο, το Σύνταγμα της Γαλλικής Επανάστασης, το δε τρίτο, το τρίτο της Τριζίνας, το Σύνταγμα της Τριζίνας, το οποίο θεωρείται το πιο ριζοσπαστικό σύνταγμα της γης. Να επαναλάβω. Απίστευτα πράγματα. Το Σύνταγμα της Τριζίνας σε διάφορα του σημεία είχε σημεία τα οποία δεν υπήρχαν σε κανένα άλλο Σύνταγμα της Γης τόσο ριζοσπαστικά και τόσο αποφασιστικά. Το τρίτο αυτό σπουδαίο Σύνταγμα, το σπουδαιότερο όλων, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί ήρθε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος ζήτησε να μην εφαρμοστεί το Σύνταγμα για να μπορέσει να διοικήσει, και μετά ήρθαν τα πράγματα έτσι που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ήταν το πιο ριζοσπαστικό Σύνταγμα της Γης και βασίζονταν στο Αμερικανικό Σύνταγμα της σπουδαίας Αμερικανικής Επανάστασης που είχε προηγηθεί της Γαλλικής. Αυτές οι δύο επαναστάσεις, η Γαλλική και η Αμερικανική Επανάσταση, εξάλλου είχαν επηρεάσει πάρα πολύ τους Έλληνες. Τα λέω όλα αυτά διότι η Ελληνική Επανάσταση έστησε τη βάση, πραγματικά τη βάση των όσων ζούμε μέχρι σήμερα, σε αυτές τις εθνοσυνελεύσεις και πάρθηκαν συγκλονιστικές αποφάσεις, τόσο πρωτοπόρες που σε κάνει σε απορία πώς αυτός ο λαός εκεί στην άκρη της Βαλκανικής ήταν σε θέση να ψηφίζει τέτοια συντάγματα, να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, σχεδόν χωρίς συζήτηση, λες και είναι αυτονόητη. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να συντάξουν τέτοια συντάγματα? Βέβαια, διάφοροι φιλέλληνες οι οποίοι είχαν έρθει εδώ και έπαιρναν μέρος στις αποφάσεις και κάποιοι από αυτούς και στη σύνταξη των συνταγμάτων. Έβλεπαν τους Έλληνες να συντάσσουν τόσο συγκλονιστικά συντάγματα και τόσο συναρπαστικά και τόσο ριζοσπαστικά. Και κάποιοι από αυτούς έλεγαν, έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες δεν τηρούν κανένα νόμο. Οπότε το να γράφεις επί χάρτου συγκλονιστικά συντάγματα που δεν πρόκειται να εφαρμοστούν, είναι πλέον παιχνίδι διανοουμένων, ξέρω εγώ, επί χάρτου. Δεν έχουν άδικο ότι δεν τηρούμε νόμους, αυτό δεν είμαστε καλοί στο να τηρούμε τους νόμους, αλλά στα συντάγματα είμαστε καλοί, γιατί σε αυτό είχαν άδικο. Γιατί ο Έλληνας και το Σύνταγμα έχει αποκτήσει μια στενή σχέση και σε αυτό είμαστε καλοί. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον και όταν δεν πάει το θέμα κυνηγούμε ο ένας τον άλλον ως προς το Σύνταγμα. Στα άλλα δεν πειράζει άμα δεν τηρούνται οι νόμοι, αλλά ως προς το Σύνταγμα είμαστε σοβαροί. Και έχουμε αποκτήσει αυτή τη σοβαρότητα και από το 1921 και από το Ρήγα, βέβαια, ο οποίος είχε συγγράψει πρώτο στη Βαλκανική τόσο συγκλονιστικό σύνταγμα, το Ρήγα τον Βελιστίνη και βέβαια στην ίδια την Επανάσταση. Υπήρχε σε αυτή την Επανάσταση μια ομάδα, όχι μικρή, πολύ ενημερωμένων ανθρώπων. Ανθρώπων οι οποίοι ήταν σε θέση να γνωρίζουν τι γίνεται στον κόσμο, να ξέρουν απ' έξω τα διάφορα συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης, το σπουδαίο σύνταγμα της Αμερικανικής Επανάστασης, που ήταν το σύνταγμα γεννήτωρα, ας πούμε, και των συνταγμάτων της Γαλλικής, γιατί η Αμερικάνικη είχε προηγηθεί της Γαλλικής. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν τέτοια σε βάθος ενημέρωση για το τι συνέβαινε στον προχωρημένο κόσμο, την πεφωτισμένη Δύση, και αυτοί είναι που προφανώς έφεραν αυτές τις αλλαγές σε μια κοινωνία που κατά μέσον όρο ήταν μια αγροτική κοινωνία γεωργών, κτηνοτρόφων και ανθρώπων οι οποίοι ήξεραν ελάχιστα πράγματα. Ωστόσο, μέσα σε καμία κοινωνία στα Βαλκάνια δεν είχε την κινητικότητα της ελληνικής κοινωνίας στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Από το 1800 και μετά, καμία κοινωνία στα Βαλκάνια δεν είχε αναλογικά τόσους πολλούς και επιτυχημένους επιχειρηματίες και εμπόρους, οι οποίοι δρούσαν
σε ευρεία κλίμακα μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Κεντρικής Ευρώπης, Ρωσίας και Ανατολικής Μεσογείου, και φυσικά καμία κοινωνία δεν είχε τους ναυτικούς που είχε αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία. Όταν γίνεται η Ελληνική Επανάσταση, υπολογίζουν οι Έλληνες ότι θα νικήσουν, μετρώντας περίπου 1000 πλοία εμπορικά στους διάφορους ελληνικούς ναυτότοπους. Δεν είναι λίγο αυτό, δεν είναι μεγάλα τα εμπορικά πλοία, αλλά θα γίνονταν πλοία χρήσιμα για την Επανάσταση. Γιατί οι Έλληνες από τον 18ο αιώνα είναι οι σπουδαιότεροι ναυτικοί της Ανατολικής Μεσογείου. Και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και η ελπίδα ότι στη διάρκεια της Επανάστασης θα τα βγάλουμε πέρα με ένα ναυτικό που δεν ήταν μεγάλο. Ειδικά οι Οθωμανοί είχαν θαυμάσια πλοία, μεγάλα, πελώρια, πολεμικά. Εμείς δεν είχαμε, αλλά είχαμε τα εμπορικά πλοία. Είχαμε ανδριώτες δηλαδή, θέλω να πω, για να θυμόμαστε από τι λαό προερχόμαστε. Από ανθρώπους οι οποίοι πέφτανε στη θάλασσα και τολμούσαν ανήκουστες ιστορίες. Θέλω να σας πω κάτι από την Επανάσταση, έτσι αυτό. Το Γιάννη Λαλεχό. Τον λατρεύω τον Γιάννη Λαλεχό. Αυτός ήταν μιας θεοπάλαβος τύπος. Θεοπάλαβος όμως. Ήταν ο Μαραντόνα. Σας μιλάω μεγάλος γνώστης τώρα της. Κάποτε ήθελα να καταλάβω, άκουγα για τον Μαραντόνα, λέω θα χτυπήσω να δω Μαραντόνα ρε παιδί μου. Γιατί ήταν τόσο σπουδαίος αυτός, γιατί δεν τον ήξερα. Και το πρώτο που σου δείχνουν όταν μπεις στο Google είναι ένα γκολ που έβαλε ενάντια στην εθνική Αγγλίας. Σωστά? Ναι. Αυτός Αργεντίνος. Οι Αγγλοί είχαν μόλις νικήσει στα Φόκλαντ. Είχαν ταπεινώσει την Αργεντινή και αυτός, αν το έχετε δει αυτό, σας μιλάω γνώστης τώρα. Ένα έχω δει και το επαναλαμβάνω, αλλά ήταν ο Γιάννης Λαλεχός για μένα ο Μαραντόνα. Καταλάβετε τώρα η διαστροφή. Διότι ο Μαραντόνα πήρε την μπάλα από την άκρη του κηπέδου. Τώρα ήταν παγκόσμιο κύπελο αυτό, δεν είναι αστείο. Και πέρασε όλους τους Άγγλους αμυντικούς, οι οποίοι ήταν λες και ήταν ανάπηροι, μείναν έτσι, να τον βλέπουν να τρέχει. Και έβαλε τον γκολ στον γκάμα, το έχετε δει αυτό, σωστά. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τι έχει γίνει, οι αντίπαλοι του, οι Άγγλοι, ήταν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, δεν είναι και μείνανε αναβδί έτσι, και αυτός έτρεχε και έβαλε τον γκολ. Τι έπαθαν αυτοί, και λέω ότι έπαθαν οι Τούρκοι με τον Γιάννη Λαλεχό. Γιατί, για ποιον μιλάμε, για τι ναυτικούς μιλάμε, σε μία πολιορκία του Μεσολογίου που χρειάστηκε να, πριν από τα μεγάλο κακό, να βοηθηθεί το Μεσολόγγι, ήταν 17 τουρκικά πλοία στη σειρά και τα, δεν φύσαγε, δεν πήγαινε καλά το πράγμα, δεν φύσαγε ο άνεμος καλά για να στείλουμε τα πυρπολικά, γιατί έτσι πολεμούσαμε. Πρώτα ρίχναμε τα πυρπολικά, φέρναμε το χάος στην Οθωμανικό στόλο και μετά χτυπούσαμε, αλλά δεν ήταν καλός ο άνεμος για τα πυρπολικά και δεν πήγαινε καλά το πράγμα. Και ο Γιάννης Λαλεχός, ένας Ιδραίος αυτός, φοβερός τύπος, πήρε μόνος του το καράβι του, ένα λιανό εμπορικό πλοίο απέναντι στα μεγάλα τα τουρκικά πλοία, 17 ήταν στη σειρά αυτά, στάθηκε μπροστά και στα 17 και το κανιονοβόλησε 1, 2, 3, 4, 17 μέχρι τέλος. Και αυτοί καθόταν έτσι και δεν πάτε τον κανιονοβολισμό. Και όταν τέλειωσε αυτό το χτύπημα των 17 πλοίων, γράφει ο Ιδραίος που το είχε καταγράψει και εις το τέλος δεν είχε βλαβεί παρά μόνον η άκρα του τσιμπουκίου του καταρτίου του. Δηλαδή κάτι ασήμαντο πάνω στο καταρτί είχε χτυπήσει 17 πλοία όπως ο Μαραντόνα τους Άγγλους. Μιλάμε για τέτοια παλικάρια. Στο θεριά της θάλασσας. Τα οποία ήταν εμπορικά πλοία βέβαια. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διότι το γεγονός ότι είχαμε τόσο πολλούς εμπορευμένους στη στεριά, με τόσες αποικίες και παροικίες στο εξωτερικό, στην Βιέννη, στη Βούδα, στην Πέστη, στη Λειψία, ακόμη και στο Άμστερνταμ, ο Ιωάννης Κοραής, όπως γνωρίζετε, είχε στερλεί από τους γονείς του στο Άμστερνταμ. Στην Ουγγαρία σε πάνω από 100 σημεία, τότε ήταν τμήμα της Αυστρίας, στη Βόρεια Ιταλία, στη Νότια Ρωσία. Όλα αυτά έκαναν τον ελληνισμό να είναι κατάσπαρτος, να έχει εμπειρίες από πολλά σημεία
σημεία και να έχει τους ανθρώπους που μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και να πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το Εθνικό Ανεξάρτητο Κράτος ήταν απίστευτα εριστικοί. Δεν ξέραν να συνεργάζονται εύκολα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ο ένας κατηγορούσε τον άλλον με την πρώτη ευκαιρία, ειδονικά. Λες και αναζητούσαν να συγκρουστούν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι αυτοί έφεραν πίσω τους ιστορίες από το παρελθόν και γι' αυτό βρέθηκαν σε μεγάλες αντιπαλότητες μεταξύ τους. Και στη διάρκεια της Επανάστασης υπήρξαν δύο μεγάλες αντιπαλότητες μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Δηλαδή, αυτόχθονες ήταν όσοι είχαν γεννηθεί ή είχαν ζήσει επί πολύ μακρόν στις περιοχές που κρατήθηκε η Επανάσταση, και η Επανάσταση κρατήθηκε πολύ, σε πολύ λίγα μέρη του ελληνισμού, δηλαδή στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργοσαρονικού, τις Κυκλάδες και τελικά μόνο η Σάμος έμεινε όρθια από όλα τα υπόλοιπα νησιά, σε αυτό το μικρό κομμάτι. Αυτοί ήταν οι αυτόχθονες και όσοι είχαν έρθει στις περιοχές της Επανάστασης, για, είτε διωγμένοι από σφαγές που γίνονταν αλλού για να σωθούν, είτε για να πάρουν μέρος στην Επανάσταση και εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, στα νησιά κτλ. Αυτοί ήταν ετερόχθονες. Και οι αυτόχθονες δεν συμπαθούσαν καθόλου τους ετερόχθονες. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως και αυτό. Γιατί ήρθαν αυτοί και μας κατσικώθηκαν εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι ζούσαν και αυτοί δύσκολες καταστάσεις. Ζούμε τόσο δύσκολα. Ήρθαν και αυτοί που θέλουν. Πώς θα τραφούν αυτοί? Α, ξέρουν και πολλά αυτοί. Και θα παίρνουν και θέσεις στο δημόσιο. Και στη διοίκηση μας παίρνουν τις θέσεις κτλ. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα κακό κλίμα μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, το οποίο κινδύνευσε να γίνει εμφύλιος πόλεμος, τελευταία στιγμή αποσοβήθηκε, στο 1843, όταν έγινε το κίνημα για το Σύνταγμα, της 3ης Σεπτεμβρίου, επειδή στο Σύνταγμα επρόκειτο να αποφασιστεί τι θέσεις μπορούν να παίρνουν ή δεν θα παίρνουν οι ετερόχθονες, το πράγμα έφτασε σχεδόν στα όρια του εμφυλίου πολέμου, γιατί οι αυτόχθονες δεν επιθυμούσαν με κανέναν τρόπο οι ετερόχθονες να παίρνουν θέσεις στο δημόσιο και τα λοιπά και όλα αυτά. Το λέω αυτό για να πω κάτι άλλο. Οι πρώτοι κυβερνήτες αυτής της χώρας ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που επέλεξαν οι Έλληνες, ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου εψήφισε το εκτελεστικό, το βουλευτικό και το εκτελεστικό. Το εκτελεστικό είναι η κυβέρνηση, σωστά. Και ο πρόεδρος του εκτελεστικού είναι, σαν να λέμε σήμερα, πρωθυπουργός, σωστά. Ο πρώτος πρωθυπουργός των Ελλήνων, οι Έλληνες στο Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ψήφισαν τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Στην τρίτη Εθνοσυνέλευση ψηφίστηκε ο πρώτος κυβερνήτης των Ελλήνων, που είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Ιωάννης Καποδίστριας ψηφίστηκαν από ένα σώμα που αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από αυτόχθονες, σωστά. Αυτοί δεν ήταν αυτόχθονες. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν κωνσταντινοπολίτης, ήταν φαναριώτης, δηλαδή ανήκε σε αυτόν τον ελληνισμό που έθαλε εκεί πέρα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κωνσταντινούπολη. Ο δε Ιωάννης Καποδίστριας ήταν επίσης ετερόχθων, διότι προέρχονταν από την Κέρκυρα, όπως γνωρίζετε. Έχει σημασία. Αυτός ο λαός ψήφισε ως πρώτους του κυβερνήτες ετερόχθονες, παρότι υπήρχε αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες που δεν είναι του ώρας, άμα θέλετε ξημερωνόμαστε εδώ. Με χαρά μεγάλη, δηλαδή, άμα θέλετε να καθίσουμε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Ο ελληνισμός θα έλεγε κανείς ότι ψήφισε τους κυβερνήτες του αξιοκρατικά. Διότι εάν κάποιος σήμερα για να σε πάρουν σε κάποια θέση, καταθέτεις τα βιογραφικά σου, σωστά, λέω να πω. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, για να πάρεις θέση κάπου, καταθέτεις τα βιογραφικά σου, σωστά, έτσι δεν είναι σήμερα. Αν, ας πούμε, την εποχή εκείνη οι αποφάσεις παίρνονταν με τα βιογραφικά, κανείς δεν θα έχει τα βιογραφικά, ούτε του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ούτε του Ιωάννη Καποδίστρια.
Ήταν με απόσταση τα πιο ισχυρά βιογραφικά μεταξύ των Ελλήνων με απόσταση. Τα έλεγε δηλαδή κανείς ότι οι Έλληνες ψήφισαν αξιοκρατικά για την διοίκησή τους, τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο αυτό, φοβόταν και τον εαυτό τους και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις, διότι η δεύτερη μεγάλη αντιπαλότητα που είχαν οι Έλληνες στη διάρκεια της Επανάστασης ήταν μεταξύ των ονομαζομένων στρατιωτικών και των ονομαζομένων πολιτικών. Αυτή έφερε και την μεγάλη σύγκρουση, τον εμφύλιο πόλεμο δηλαδή, του 1824, ο οποίος είχε δύο γύρους εμφυλίου πολέμου και κατέστρεψε στην ουσία την Επανάσταση και έστησε το χαλί για τον Ιμπραήμ. Και έχουμε μόνο στο 24, τέλος του 23 μέχρι αρχές του 25, έναν ή δύο εμφυλίους πολέμους, ανάλογα πώς το μετράει κανείς. Και ο δεύτερος, ο τρίτος εμφύλιος πόλεμος ξεκινάει το 1830 και διαρκεί μέχρι το 1833. Και είναι ένας εμφύλιος πλέον, ο οποίος πέφτει πάνω στον Ιωάννη Καποδίστρια, που θεωρείται ότι είναι ο κακός πολιτικός, που δεν σέβεται τους στρατιωτικούς, δηλαδή δεν τους ανταμείβει για αυτά τα οποία προσέφεραν στον αγώνα. Και έτσι έχουμε τον φοβερότερο εμφύλιο πόλεμο του 30-33. Πόσους μετράμε μέχρι τώρα? Είμαστε σε μια δεκαετία, από το 21 μέχρι το 33, περίπου 10-12 χρόνια, και έχουμε ήδη ή δύο ή τρεις πολέμους, ανάλογα πώς το μετράει κανείς. Σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο, όχι μόνο δολοφονείται ο Καποδίστριας, που είναι μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά επειδή οι Ιδραίοι, οι ναυτικοί γενικά, θεωρούσαν ότι το κράτος δεν τους σέβεται και δεν τους ανταμείβει για τα όσα προσέφεραν στον αγώνα, και λάμβαναν την απάντηση από τον Καποδίστρια ότι δεν έχουμε τίποτα, δραχμή, δεν υπάρχει δραχμή για να σας δώσω, αλλά και αν σας δώσω, πρώτα θα δοθεί στη γεωργία για να ανακάμψει η οικονομία της χώρας και να μπορούμε να τραφούμε κτλ. Και μετά, πρώτα Θεός, θα ανταμυφθείτε δύο όσα κάματε. Είσαι ο κακός πολιτικός που δεν σέβεσαι τους αγωνιστές. Και εξ αυτού, όχι μόνο θα δολοφονηθεί, αλλά οι Ιδραίοι, θα γνωρίζετε ίσως, πήραν απόφαση να ανταμυφθούν μόνοι τους για τα όσα προσέφεραν στη διάρκεια της Επανάστασης. Και η αλήθεια είναι ότι είχαν προσφέρει πολλά. Όλοι οι νησιώτες προσέφεραν, αλλά οι Ιδραίοι πιο πολύ, γιατί ήταν και οι επικεφαλής όλων των ναυτικών δυνάμεων. Πραγματικά καλή ναυτική, πραγματικά μαραντώνες, αλλά και δραχμοφωνιάδες, οι οποίοι απαιτούν να αμυφθούν. Και κάνουν ένα υπολογισμό και λένε, εμείς χρειαζόμαστε τόσα εκατομμύρια ευρώ. Λέω, μάλιστα, σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει δραχμή στο δημόσιο ταμείο. Και επειδή ο κακός πολιτικός δεν τους ανταμείβει, η κοινότητα της Ίδρας πήρε την εξής απόφαση. Να στείλει ένα άγημα του στρατού, του στόλου της, στην Ερμούπολη. Στην Ερμούπολη της Ήρου είχαν καταφύγει πολλοί πρόσφυγες από περιοχές όπου υπήρχαν σφαγές, εμπορευόμενοι πολλοί από αυτούς, και είχε η Ερμούπολη αναδειχθεί σε ένα κέντρο, ας πούμε, εμπορίου, και επειδή οι κάτοικοι της Ήρου ήταν καθολικοί, η Σύρος προστατεύονταν από το βασίλειο της Γαλλίας, από το βασιλιά της Γαλλίας, επομένως θεωρούνταν ασφαλές σημείο και γινόταν εκεί πέρα κάποιες δράσεις οικονομικές. Ήταν το μόνο σημείο στο οποίο έμπαινε συνάλλαγμα, έμπαινε χρήματα στο δημόσιο ταμείο της χώρας. Έτσι οι Ιδραίοι καταλαμβάνουν το τελωνείο της Ερμούπολης και ανακοινώνουν στον ελληνικό λαό ότι πλέον θα εισπράττουν εκείνοι τα εισοδήματα του τελωνείου για να ανταμυφθούν για τα όσα προσέφεραν στην Επανάσταση. Και επειδή τα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πια έχουμε εμφύλιο πόλεμο ανοιχτό, και επειδή ο Καποδίστριας και πάλι δεν ενέδωσε, έδωσαν εντολή στον Ανδρέα Μιαούλη να πάει στον πόρο όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος και να τον κάψει. Να επαναλάβω. Το γνωρίζετε και από τα σχολικά μας βιβλία. Είναι τόσο τρομερό μόνο που το διαβάζεις, που το σβήνεις από το αυτί σου και από το μυαλό σου ότι συνέβη. Και όμως συνέβη. Ο Ανδρέας Μιαούλης, αυτός που έσωσε την Επανάσταση τόσες φορές στη διάρκεια της Επανάστασης, θεώρησε πρέπον να πάει. Ήταν πολύ καλός να τεινάζει πλοία. Το συζητάμε, το είχε αποδείξει. Πήγε στον πόρο, δεν άφησε πλοία όρθιο. Πάει ο ελληνικός στόλος.
Δύο μήνες μετά είπε, βρε παιδί μου, δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Τι να σου πω, Ανδρέα. Δεν ξαναγίνεται ο στόλος. Θέλω να πω, ότι εδώ, σε αυτές τις ιστορίες που λέμε, υπάρχει μια ιστορία τρέλας που αφορά τις εσωτερικές συγκρούσεις των Ελλήνων. Θέλω να σας αναγγείλω το εξής. Υπάρχει κάτι που λέγεται politically correct. Είναι ένας τρόπος διεθνώς. Αποφασίζουν κάποιες ομάδες δήθεν διανοουμένων, δήθεν, ότι έτσι είναι η σωστή απάντηση για κάποιο θέμα και αν δεν το πεις δεν είσαι σωστός, είσαι λάθος, είσαι στραβός κτλ. Politically correct. Μέσα στις πολιτικές κορεκτιές είναι ότι ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, οι Ελλήνες ναι, κάναμε εμφυλίους πολέμους, αλλά όλοι οι λαοί κάνουν εμφυλίους πολέμους. Να σας πω κάτι. Στην Ευρώπη, λαός που να κάνει έναν εμφύλιο πόλεμο κάθε 50 χρόνια, δεν είναι. Οι Έλληνες τα 200 χρόνια που έχουν κάνει, που έχουν κυλήσει, έχουν κάνει 5 εμφυλίους πολέμους. Δεν το έχει κάνει άλλος στην Ευρώπη. Λέω τώρα, εκτός αν πάμε στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, που είναι φυλετικές κοινωνίες και εκεί πέρα οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι εγγενείς. Έχουμε ένα ζήτημα με τους εμφυλίους πολέμους. Και αυτό σχετίζεται με ένα μεγάλο μας μειονέκτημα. Το μεγάλο μας εγώ δεν είναι μόνο πραγματικές καταστάσεις που τρέχουν στην κοινωνία, είναι και νοοτροπίες και στάσεις ζωής. Αυτό υπάρχουν στους λαούς. Είμαστε επιρρεπείς, είμαστε εριστικοί και επιρρεπείς στη σύγκρουση. Λιγότερο ξέρουμε να συνεργαζόμαστε από το να συγκρούμαστε. Στο να συγκρούμαστε είμαστε θαυμάσιοι. Εγώ να σας πω ένα καλό νέο. Έχουμε 70 χρόνια να κάνουμε. Δηλαδή, εκεί το πράγμα... Τα μαθηματικά είναι με το μέρος μας. Πριν 5-6 χρόνια παραλίγο να μπαίναμε στη διαδικασία. Ευτυχώς το σώσαμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή, αυτή η ιστορία με τους εμφυλίους πολέμους, αυτά τα 200 χρόνια, έχει παίξει τεράστιο αρνητικό ρόλο σε όλη μας την ιστορία. Και ιδιαίτερα ο τελευταίος εμφύλιο, το 46-49, που σύμφωνα με τους πια ειδικούς δεν είναι 46, είναι 43-49, ο οποίος και έκοψε τελείως το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε και προσπαθούμε μέχρι τώρα να ξαναβρούμε. Παρόλα αυτά, ήθελα να σας πω κάτι. Αυτός ο λαός που δημιούργησε το κράτος που δημιούργησε το 30, με όλα του τα καλά του και τα κακά του, που τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα πούμε, δημιούργησε ένα κράτος το οποίο, όταν δημιουργήθηκε τα σύνορά του, ήταν μέχρι τη Λαμία, το 1830, μέχρι τη γραμμή του Ασοπού. Αλλά ο Καποδίστριος προσπάθησε και όλη η ελληνική διπλωματία και η πολιτική να φέρει τα σύνορα πιο βόρεια και τελικά τα σύνορα πήγαν στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού, όπως όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή περίπου κάτω από τη Θεσσαλία. Ο Καποδίστριας πρόλαβε να δει την Ελλάδα ανεξάρτητη, τη δημιουργία ανεξάρτητου εθνικού κράτους, αλλά δεν πρόλαβε να δει τα σύνορα να γίνονται ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό. Αυτό το κράτος του 1832 είναι το κράτος με το οποίο ξεκινήσαμε και που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούσαμε ως κράτος και ως κοινωνία να είμαστε πολύ καλύτερα από αυτό που είμαστε, εάν ως νοοτροπίες και στάσεις ζωής, τέλος πάντων, ήμασταν πιο σοβαροί σε διάφορα ζητήματα και κυρίως εάν αποφεύγαμε τους εμφυλίους πολέμους που γίνεται να τους αποφύγεις. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να τους έχεις και άλλοι λαοί δεν τους έχουν. Όμως, να πω το εξής. Παρότι αυτά τα 200 χρόνια κύλησαν, εμείς μέχρι σήμερα έχουμε μια σχιζοφρενική στάση. Θέλουμε όλοι οι ξένοι να λένε καλά λόγια για μας, μην τύχει και ξένος πει κακό λόγο για μας, αλλά εμείς για τον εαυτό μας είμαστε πλήρως απορριπτικοί. Και δεν μπορούμε να νιώθουμε ευτυχισμένοι άμα λέμε καλά λόγια με τον εαυτό μας. Για να είμαστε ευτυχισμένοι πρέπει να είμαστε δυστυχισμένοι. Είναι μια κατάσταση. Αν ζούσε ο Φρόιντ θα είχε δημιουργήσει ένα ειδικό κλάδο της ψυχανάλυσης ενός λαού ο οποίος αυτοκαταρρύπτεται εφόλης της ύλης, τίποτα δεν είναι σωστό, όλα είναι λάθος, είμαστε ελληνοί, είμαστε... αλλά μην πει ξένος. Αυτό να μην το πει ξένος. Όμως εμείς μόνο κακό βλέπουμε. Ό,τι συμβαίνει είναι κακό, ποτέ κανένα καλό. Κόψε κάτι καλό.
κρατήσει 200 χρόνια. Δεν τίποτα δεν έγινε. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο είμαστε πάρα πολύ. Κατά κάποιο τρόπο θεωρώ ότι δεν σεβόμαστε, και εγώ μαζί, γιατί είμαι πολύ Ελληνίδα και εγώ είμαι παρορμητική και έτοιμη να πω «Ας την ευχή του Θεού όλα, ξέρετε, αυτό το δικό μας» και μετά με συμμαζεύω κάθε φορά και λέω «Σταμάτη». Δεν είναι τόσο απορριπτικά, ούτε τόσο αρνητικά τα πράγματα. Και θα σας στεναχωρήσω σήμερα πάρα πολύ. Γιατί θα σας πω μερικά σημεία στα οποία είμαστε πολύ καλοί. Δεν εννοώ τους εμφυλίους, εκεί είμαστε αριστοτέχνη. Ευτυχώς φαίνεται ότι το χάσαμε την επίδοσή μας, να τη χάσουμε 100 φορές αυτό το θέμα. Αλλά σε πολλά ζητήματα είμαστε πολύ καλοί. Και να σας πούμε κάποια από αυτά. Θα σας στεναχωρήσω, αλλά η ισχυρότερη εμπορική ναυτιλία στον κόσμο είναι η ελληνική. Λέω τώρα. Σήμερα. 5.500 πλοία έχουν οι Έλληνες πλειοκτήτες. Είναι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων στον κόσμο που έχει κανείς. Το 20% δηλαδή των εμπορικών πλοίων του κόσμου είναι σε ελληνική πλειοκτησία. Λέω στην Άνδρο. Μιλάω στην Άνδρο τώρα. Και δεν είναι μόνο το λίγο ίσμο στοιχείο κτλ. Έχουμε τα περισσότερα εμπορικά πλοία στον κόσμο. Και οι εφοπλιστές μας έχουν μπει στη νέα τεχνολογία πιο πολύ από όλα τα άλλα κράτη και στο NLG, δηλαδή τη μεταφορά ενέργειας κτλ. Δεν είναι ψιλικατζίδες. Είναι παίχτες παγκόσμιας κλίμακας. Έχει σημασία. Δεν το αξιολογούμε. Δεν το έχουμε στο νου μας. Λες και είναι κάτι δευτερεύον το ότι έχουμε την ισχυρότερη εμπορική ναυτιλία στον κόσμο, αριθμητικά, τα πλοία. Είναι σημαντικό. Και δεν είναι το Ρινό. Το έχουμε από τους Μυκηναίους, θα σας εξηγήσω. Πάει πίσω το πράγμα. Σας στενοχώρησε πάρα πολύ. Να σας πω κάτι άλλο επίσης. Ας πούμε, σας είπα πριν για τους δύο αυτούς πολιτικούς, τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον οποίο ήτανε πολύ υψηλής κατάρτισης άνθρωποι, πολιτικοί ευρωπαϊκού επίπεδου. Και σε αυτό θα σας στεναχωρήσω, διότι εκεί που πια είμαστε τελείως απορριπτικοί είναι στον πολιτικό μας κόσμο. Ο Έλληνας είναι ευτυχισμένος που έχει κακούς πολιτικούς, ελεήμους πολιτικούς. Μην του πεις ότι υπάρχει πολιτικός έντιμος, χάσε την ισορροπία του. Δηλαδή, όλοι οι πολιτικοί είναι κακοί, όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι, μόνο εκείνος δεν είναι διεφθαρμένο. Όλοι οι πολιτικοί κλέβουν, όλοι οι πολιτικοί, σωστά. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί και να σας πω κάτι. Η Ελλάδα είχε εντυπωσιακά πολύ καλούς πολιτικούς. Αναλογικά. Και έχει. Έχουμε ένα θέμα. Αναγνωρίζουμε τους καλούς μας πολιτικούς με 100 χρόνια διαφορά. Έχει σημασία αυτό. Να σας πω. Σήμερα όλη η Ελλάδα και αν θέλετε, αυτό είναι ένα καταπληκτικό σημείο. Νομίζω ότι μπορούν να γραφούν, να γραφούν διατριβές. Η Ελλάδα παραλυρεί στο όνομα του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κάθε Έλληνας σήμερα θαυμάζει τον Ιωάννη Καποδίστρια και θρηνεί για τη δολοφονία του. Όταν δολοφονήθηκε, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν θριαμβευτικά. Επιτέλους ο τύραννος. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, αναφέρομαι τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, έναν πολιτικό μεγάλης κλάσεως. Τον Ιωάννη Καποδίστρια, έναν πολιτικό μεγάλης κλάσεως. Στο 19ο αιώνα η Ελλάδα είχε τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, έναν πολιτικό σπουδαίο, ακέραιο και εργατικότατο, και βέβαια τον Τρικούπη, τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον οποίο σήμερα τιμούμε και γράφονται ολόκληρες μελέτες για τον Χαρίλαο Τρικούπη, επί της εποχής του οποίου δημιουργήθηκαν σιδηρόδρομοι, κόπηκε ο αισθμός της Κορίνθου, δημιουργήθηκαν τεχνικά έργα από ακόμα τα τριγούμε και από αυτά και βελτιώθηκε και το πολιτικό σύστημα με τη δεδηλωμένη κτλ. Ένας πολιτικός που σήμερα θαυμάζεται. Αν κοιτάξετε τις εφημερίδες της εποχής, η πλειοψηφία των εφημερίδων της εποχής είναι όχι απορριπτική. Δηλαδή, ούτε ο Καπό, Αλ Καπόνε
δεν ήταν ο άνθρωπος αυτός, ούτε να ήταν, τι να πω, ο Γιαγκούλας, ας πούμε, δεν θα είχε τέτοια παρουσίαση. Αυτός, η πολιτική μας, όλη αυτή η έντιμη εργατικότητα, η πολιτική που δεν άγγιξαν δημόσιο χρήμα για τον εαυτό τους, πέθανε από καρκίνο του στομάχου. Από το γεγονός ότι ένας ολόκληρος λαός, ό,τι και να κάνανε, το είχαν διαγραμμένο κλπ. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τι συζητάμε τώρα, στον 20ο αιώνα. Πώς μετρήσαμε μέχρι τώρα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον 20ο αιώνα, λέω τώρα, για να πω κάποιες μορφές που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι ήταν πολιτική κύρους και σημασίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο παππούς, που επίσης έχουμε συμφωνήσει ότι είναι μεγάλος πολιτικός. Και κατά τη γνώμη μου, μετά τη μεταπολίτευση, δύο πολιτικοί μας είμαι βέβαιοι ότι θα είναι στους μεγάλους πολιτικούς, αλλά σε 100 χρόνια. Δεν θα σας πω τα ονόματά τους, διότι θα κάνω πολιτική πλέον, διότι είναι μια ζώσα κατάσταση. Να είστε βέβαιοι ότι δύο από τους πολιτικούς που έχουμε ζήσει μετά το 1974 είναι μεγάλοι πολιτικοί. Και θα τους τιμήσουμε. Προς το παρόν τους έχουμε σε αναθήματα. Αναθέματα, με συγχωρείτε. Σε αναθέματα. Δεν έλειψαν καθόλου οι σπουδαίοι πολιτικοί σε αυτή τη χώρα και δεν έλειψαν καθόλου διότι οι Έλληνες ως λαός έχουν μεγάλη επαφή με το δυτικό κόσμο και γενικά με τον κόσμο. Ήμασταν μια κινητική κοινωνία, παράξενα κινητική κοινωνία, και λόγω του εμπορίου και λόγω των ναυτικών μας, και είχαμε και λογίους στο εξωτερικό και όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους. Να σας πω κάτι άλλο. Μονίμως δεν... Καλά, η μιζέρια μας δεν παίζεται. Όλα μας φταίνε, όλοι μας φταίνε, όλοι συνωμοτούν εναντίον μας και τα λοιπά. Ναι. Και το φοβερό είναι ότι όλοι οι μεγάλοι θέλουν να μας φάνε ζωντανούς. Το μόνο που σκέφτονται οι μεγάλοι είναι πια εκεί την Ελλάδα. Πώς θα τη συντρίψω, πώς θα την καταστρέψω. Μάλιστα. Και προσέξτε να δείτε. Μέσα σε αυτά είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα. Τι να κάνεις. Μια μικρή χώρα είμαστε εμείς οι καημένοι. Όλοι οι μεγάλοι μας συντρίβουν. Τι να κάνει μια μικρή χώρα. Λαμβάνετε την τιμή να σας αναφέρω. Δεν είμαστε μικρή χώρα. Δεν είμαστε μικρή χώρα. Είμαστε μια κανονική χώρα. Ούτε μεγάλη χώρα είμαστε. Στην Ευρώπη υπάρχουν 25 χώρες πιο μικρές από εμάς. Στην Ευρώπη. Ναι, και δεν λέω μόνο για καμιά δεκαριά που είναι μπουτίκ χώρες, τέλος πάντων, έτσι. Μονακό, ξέρω εγώ, τι να πω, εντάξει. Η Ανδώρα, τι να πω, εντάξει, είτε είναι καμιά δεκαριά χώρες, το Βατικανό που είναι ένα τετράγωνο, εντάξει, ωραία. Είναι καμιά δεκαριά χώρες που είναι μικρές, ωραία. Να σας πω χώρες που είναι πιο μικρές από την Ελλάδα. Η Δανία. Η Δανία όχι, θα μπορούσε, γιατί έχει τη Γροιλανδία. Αυτό. Η Δανία έχει τη Γροιλανδία, δικιά της. Αλλιώς, ως χώρα, είναι δίκαιο. Είναι μικρή χώρα, αλλά έχει και τη Γροιλανδία. Να σας πω, η Ολλανδία είναι το 1/3 της Ελλάδας. Η Αυστρία, ακόμη λιγότερο. Η Ελβετία, επίσης. Σας λέω δεύτερες χώρες. Δευτεράντζες. Λέω τώρα. Η Τσεχία, το 1/3, 1/4 της Ελλάδας. Η Σλοβακία, η Σλοβενία, το Βέλγιο είναι μικρότερο από την Ελλάδα, η Πορτογαλία μικρότερη από την Ελλάδα, η Ιρλανδία μικρότερη. Λέω τα νησιά Φερόες και η Ισλανδία, λέω τώρα. Είναι 15 χώρες πιο μικρές από την Ελλάδα. Και μερικές από αυτές, σημαντικότατες χώρες, η Ολλανδία είναι στις 10 πιο επιτυχημένες χώρες στον κόσμο. Τα οικονομικά της και σε όλα της τα μεγέθη. Είναι το 1/3 της Ελλάδος. Από πλευράς εκτάσεως. Σωστά. Αυτά είναι μετρήσιμα. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Θέλω να πω, δεν είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε μια όλη χώρα. Ούτε μεγάλη είμαστε. Μια χώρα αξιόλογη. Γιατί δεν είναι τα σύνορά μας του 30, ούτε του 32. Οι πρόγονοί μας, είτε με πόλεμο, είτε με διπλωματία, είτε με το υπερ... Πολλαπλασίασαν αυτό το χώρο που πήραν το 32, σωστά. Και αν δεν είχαμε κάνει και τον εμφύλιο μας πόλεμο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν έγινε εμφύλιος πόλεμος. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέσα στον παγκόσμιο πόλεμο έκανε η Ιταλία για ένα μικρό διάστημα του 43 που έπεσε ο Μουσολίνη κτλ. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο οι Έλληνες έκαναν εμφύλιο πόλεμο. Πώς σας φαίνεται αυτό?
Αν δεν είχαμε κάνει τον καταστροφικότερο εμφύλιο όλων αυτών 200 χρόνων, θα ήταν τα σύνορά μας διαφορετικά. Σωστά. Εν πάση περιπτώσει όμως, με τα στραβά μας, με τα ανάποδά μας, με τα έτσι μας, με τα λιώτικά μας, υπερτριπλασιάστηκε το αρχικό πυρήνας του ελληνικού κράτους. Και τα σύνορά μας σήμερα φτάνουν εκεί που φτάνουν. Τα ξέρουμε όλοι. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Λέω τώρα, μέσα στην ιστορία δεν είσαι μόνος σου στην παιδική χαρά, είναι και άλλα παιδάκια που παίζουν στην παιδική χαρά και επομένως γίνεται μια ιστορία. Ποιος θα πάρει τι και τι θα κάνει. Μέσα σε αυτή την ιστορία δεν ήμασταν αποτυχημένοι καθόλου. Ανήκουμε στους επιτυχημένους. Γι' αυτό και ολόγυρά μας υπάρχει μια επιθυμία αναστροφής των, κατά τη γνώμη, κοντινών μας λαών, απολυών τους από τον πολύ επιτυχημένη Ελλάδα. Και παραμένουμε το πιο επιτυχημένο κράτος της Βαλκανικής μέχρι σήμερα. Από το 1830 που δημιουργηθήκαμε, είμαστε το πρότυπο για τα Βαλκάνια. Έτσι κι αλλιώς γίναμε πρότυπο για όλους τους βαλκανικούς λαούς για τις δικές τους επαναστάσεις που ακολούθησαν για να γίνουν κράτη ανεξάρτητα. Επειδή ήμασταν οι πρώτοι που δημιουργήσαμε ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Έτσι, όλοι οι βαλκανικοί λαοί που μπήκαν στη διαδικασία της δημιουργίας εθνικού κράτους, οι Σέρβοι είχαν προηγηθεί το 1804, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν με ανεξάρτητο κράτος, θεωρούσαν την ελληνική περίπτωση πρότυπο για να γίνουν και εκείνοι ανεξάρτητοι όπως και οι Έλληνες. Και γίναμε, ήμασταν πρωτοπόρο κράτος στη Βαλκανική, έτσι κι αλλιώς, είμαστε το πρώτο ανεξάρτητο και σε διάφορα σημεία είχαμε πολύ μεγάλες επιδόσεις, όπως ήταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που δημιουργήθηκε το 1837. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό που καίμε, βανδαλίζουμε αυτό. Αυτό δημιουργήθηκε το 1837. Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου. Αν μάλιστα κανείς υπολογίσει την Ιόνιο Ακαδημία, είναι ακόμη νωρίτερα. Λέω τώρα, αν την ονομάσει κανείς πανεπιστήμιο, την Ιόνια Ακαδημία. Έχουμε πρωτοπορία. Και στη διάρκεια αυτών των 200 χρόνων, πολλά έγιναν σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα που ζούμε τώρα, ιδίως μετά τον πόλεμο, η εκτείναξη αυτής της χώρας, δεν είναι βέβαια μόνο στη χώρα μας, σε όλη τη γη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε βελτίωση των συνθηκών ζωής τεράστια και στη χώρα μου. Εγώ γεννήθηκα το 55 στη Λάρισα, που είναι η τεπέμπτη χώρα, τα πόλη, ξέρω εγώ, της Ελλάδος πόσο είναι, δεν ήρθε καμιά μικρή πόλη. Το 1955, θυμάμαι τον εαυτό μου το 60, δηλαδή 5 χρονών, στη Λάρισα. Στη γειτονιά που παίζαμε και ήταν δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό, δεν έχω αναμνήσεις χωριού, έχω αναμνήσεις πόλεως. Τα παιδάκια στους δρόμους δεν είχαν παπούτσια. Τα παιδάκια με τα οποία παίζαμε δεν είχαν παπούτσια, ήταν γυμνοπόδαρα. Το θυμάμαι αυτό. Και ήμασταν κάποια παιδάκια πιο πλούσια, πιο ευκατάστατα, που είχαμε δύο ζευγάρια παπούτσια. Ένα καλό και ένα πρόχειρο, που οι γονείς μας τα αγοράζαν 3-4 νούμερα μεγαλύτερα, βάζανε εφημερίδες μέσα, βαμβάκια, και καθώς μεγάλωνε το πόδι σου, αφαιρούσανε τα βαμβάκια. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι εγώ θυμάμαι μια Ελλάδα πριν 60 χρόνια, χωρίς δρόμους, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς αποχετεύσεις, χωρίς άσφαλτο. Η Λάρισα δεν είχε άσφαλτους. Μόνο 2-3 δρόμοι της Λάρισας είχαν άσφαλτο. Όλοι οι άλλοι ήταν χωματεροί. Και στην Αθήνα που ήρθαμε το 62, ένα σωρό δρόμοι ήταν ακόμα χώμα. Και μέσα σε λίγα χρόνια έχω 40 ζευγάρια παπούτσια, λες και είμαι 40 ποδαρούσα. Και το ίδιο συμβαίνει και Δήμας, άμα μετρήσετε, εγώ είμαι και ορειβάτης, έχω και ένα σωρό τα ορειβατικά. Έχω και τις θάλασσες, έχω και αυτό, έχω και... Και κοιτάω και όλα και άλλα παπούτσια, πάντα μου λείπουν παπούτσια, δηλαδή. Βλέπω κάποια και λέω, ένα τέτοιο τύπο δεν έχω, παιδί μου. Θέλω να πω, μέσα σε 60 χρόνια αυτή η χώρα απέκτησε ένα δίκτυο οδικό που είναι από τα καταπληκτικότερα. Η Ελλάδα σήμερα έχει ένα οδικό δίκτυο που είναι, ξεχωρίζει στην Ευρώπη πια. Με την Εγνατία, με την Ιωνία, με την... Εκπληκτική δρόμη. Πας στην Καλαμάτα σε 3 ώρες, στα Γιάννενα σε 3, στην... Τι πράγματα, απίθανα πράγματα. Σε ένα ορεινό τοπίο. Να σας πω κάτι. Τα τεχνικά έργα που έγιναν σε αυτή τη χώρα, εκπληκτικά. Επί Χαριλάου Τρικούπη δημιουργήθηκε το δίκτυο το σιδηροδρομικό, αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα.
Διάβαζα κάπου για αυτό το δίκτυο, το οποίο ήταν ένα τεράστιο τεχνικό έργο πάνω σε ορεινό τοπίο. Έχει σημασία. Άλλο να κάνεις σιδηρόδρομο στην Αγγλία που είναι κομματοχώρο, και άλλο να το κάνεις στην Ολλανδία και άλλο να το κάνεις στην Ελλάδα ή στην Ελβετία, γιατί είναι χώρες πάρα πολύ άγριες χώρες ορεινές, πάρα πολύ δύσκολες. Για να δημιουργηθεί το δίκτυο αυτό το επιτρικού που μας έσωσε, βοήθησε την οικονομία μας τόσο πολύ, δημιουργήθηκαν 2.500 γέφυρες. Για να περνάει το τρένο. 2.500 γέφυρες το διάβαζα και λέω, Θεέ μου, γιατί μιλάμε εδώ πέρα. Που έγιναν με χειρονακτικοί, με τεχνίτες παραδοσιακούς της πέτρας και τα λοιπά. Φυσικά οι περισσότερες γέφυρες είναι για ρέματα, μικρές γέφυρες. Αλλά κάποιες από αυτές ήταν θηριώδεις. Αν έχετε περάσει με το τρένο τη γέφυρα της Καλογριάς, τη γέφυρα του Γοργοποτάμου, μιλάμε για κορυφαία. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν πίνω όταν μιλώ, αλλά συγκινούμε για την ευαισθησία σας. 2.500 γέφυρες, ένας λαός ο οποίος ακόμη ζούσε δύσκολα κτλ. Αυτός ο λαός το 1896 έκανε την πρώτη του, το πρώτη παγκόσμια έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, το 1896 επιτυχημένος Ολυμπιακός. Και το 2004 εγώ με θαυμάστρια ήμουν εθελόντρια σε δύο εθελοντισμούς στη διάρκεια του 2004, τέτοιοι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχουν ξανά. Κούκλα. Κάναμε ωραιότατα πράγματα, κάναμε. Μαζί με όλα τα άλλα που μας μένουν, που μας αφήνουν πίσω κτλ. Λέγαμε λοιπόν για το ότι οι Έλληνες τέλος πάντων έκαναν αυτές τις αλλαγές πρωτοπόρες στην Βαλκανική. Και πρέπει να σας πω ότι μέχρι σήμερα, παρόλη μας την κρίνια και παρόλη την κρίση που είχαμε το 2010, που δεν ήταν καθόλου μικρή και ακόμη την πορευόμαστε, παρόλη μας την κρίνια, δεν είμαστε καθόλου φτωχός λαός. Πριν από την κρίση μας, επειδή το λέω και όταν ακούω αυτή την φράση ότι είμαστε φτωχοί, ας πάει κανείς σε φτωχή χώρα να δει τι θα πει. Ντροπή μας μόνο που το λέμε. Είναι ντροπή μόνο που το λες. Ανθρωπίνος δηλαδή. Κοιτάξτε, πριν από το 2010 υπάρχει ένας δείκτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μετράει την ευημερία των λαών. Έχει κάποιους δείκτες ευημερίας, θα σας γελάσω, των 195 χωρών κρατών αυτής της γης. Και εμείς πριν από την κρίση μας ήμασταν στο 20 τόσο, μεταξύ των 195 χωρών, πριν από την κρίση. Ήμασταν στο 20 τόσο, θα σας γελάσω. Με την κρίση μας πέσαμε στο 40 τόσο. Πέσαμε, δεν είναι θέμα, λογικό είναι. Και πάλι είστε στο 40 τόσο, μεταξύ των 195 χωρών του κόσμου. Θέλω να πω, να έχουμε μια συνέστηση ότι ανήκουμε σε μια χώρα που κατά κανόνα έχει πετύχει αρκετά. Θα μπορούσε να έχει πετύχει καλύτερα και περισσότερα, θα μπορούσε να τις είχαν συμβεί ακόμη χειρότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η χώρα κατάφερε να κάνει αυτά τα βήματα γιατί στηριζότανε σε μια πολύ σπουδαία ιστορία, που είναι σπάνια εδώ στα Βαλκάνια, αλλά και παγκοσμίως, όπως σας είπα όταν ξεκινήσαμε. Και αυτό που την κάνει τόσο δυνατή είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι η γλώσσα της και το δεύτερο είναι η ναυτοσύνη της, με την έννοια του ανοίγματος, θα έλεγε κανείς. Να σας πω κάτι. Σας είπα ξεκινώντας ότι είμαστε μαζί με τους Κινέζους και μάλιστα με κάποια ανάγνωση του πράγματος ακόμη πιο πολύ και από τους Κινέζους, η μόνη χώρα στη γη η οποία ομιλεί μια γλώσσα ζώσα διαρκώς μέχρι σήμερα και της οποίας στην ιστορία μπορούμε να παρακολουθήσουμε γραπτά επί τουλάχιστον 3.500 χρόνια, 3.700 χρόνια. Αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό και συνδέεται με αυτό που το πιο μεγάλο δύναμη που έχουμε, που είναι η γλώσσα μας. Κοιτάξτε, το πότε ήρθαν οι Έλληνες εδώ, αν ήρθαν, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες που ακόμη στέκουν, για όλοι οι λαοί του κόσμου συζητούν τον εαυτό τους, εκτός φυσικά από το γεγονός ότι όλοι οι λαοί ενδομήχως πιστεύουν ότι όταν ο Πίθηκος στάθηκε στα δυο του πόδια, στάθηκε στον τόπο του. Όλοι οι λαοί είναι βέβαιοι ότι
ο πίθηκος έγινε άνθρωπος στον τόπο του. Αυτό είναι βέβαιο. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πάμε και συζητούμε τα πράγματα επιστημονικά και είμαστε ανοιχτοί, όλοι οι λαοί αναρωτιούνται πότε γεννηθήκαμε, πού είμαι εδώ, πότε ήρθαμε κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες. Και βέβαια η ιστορία με τους Έλληνες είναι ακόμη πιο έντονη ακριβώς γιατί έχουν τόσο θαυμασμό παγκοσμίως και δικαίως για τον καταπληκτικό αρχαίο τους πολιτισμό που πράγματι είναι με τέλεια ελληνικά unpackable. Αυτό που λένε οι φοιτητές μου, άπαιχτη, άπαιχτη. Όντως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος πολιτισμός. Δεν είναι επειδή είναι δικός μας, ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δεν ήταν μοναδικός, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Σαν κάποια ήταν μοναδικός. Κοιτάξτε να δείτε, υπήρχαν ένα και υπάρχουν ένα σωρό θεωρίες, πότε ήρθαν οι Έλληνες, αν ήρθαν κτλ. Και όταν υπήρχαν διάφορες θεωρίες, ότι οι Έλληνες είναι κάτι πολύ τωρινό, η ελληνική γλώσσα διαμορφώθηκε πριν γύρω στο 1000 π.Χ. κτλ. Άλλοι δεν πίστευαν κτλ. Κοιτάξτε, όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, ήρθαν ξένοι αρχαιολόγοι, κυρίως Άγγλοι, Αμερικανοί, Γάλλοι, Γαλλική σχολή κτλ. Έγιναν ανασκαφές στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στα νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, στην Βοιωτία και βρέθηκαν πολλές αρχαιότητες που ήταν δύο ζωνών περίπου, γύρω του 2.500 π.Χ. Και βρέθηκαν και πύλινες πλάκες, στις οποίες υπήρχαν κάποια χαράγματα επάνω που έμοιαζαν ότι είναι γλώσσα. Αλλά κανείς δεν ήξερε, μπορούσαν να τη διαβάσει. Βρέθηκαν τέτοιες πινακίδες στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου και έμοιαζε ότι τα χαράγματα επάνω έχουν συνοχή και ότι είναι γλώσσα και ότι μοιάζουν μεταξύ τους. Οι επιστήμονες το ονόμασαν γραμμική α αυτές τις πινακίδες και αυτό το... τα κείμενα που δεν ξέρεις τι λένε, μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε τι λένε. Και επίσης κάβονταν και περιοχές που ήταν μυκηναϊκής εποχής και εκεί βρέθηκαν πολλές πινακίδες, επίσης πύλινες, με χαρακές επάνω, διαφορετικού τύπου από τις και σχήματα από τις άλλες πύλινες πινακίδες και οι επιστήμονες τις ονόμασαν γραμμική Β αυτή. Τα χωρίζουν περίπου 1000 χρόνια η μία από την άλλη γραφή, θα έλεγε, η μία είναι παλαιότερη. Υπήρξαν πάρα πολλές θεωρίες τι γλώσσα είναι αυτή, αν είναι γλώσσα κτλ. Και όλο αυτό, όλες άπειρες θεωρίες, τελικά λύθηκε το ζήτημα το 1953, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη δεκαετία του 50, όταν ένας ιδιοφυής Άγγλος αρχιτέκτονας, μηχανικός, ο οποίος γνώριζε τον Όμηρο απ' έξω, ήξερε αρχαία ελληνικά καταπληκτικά, ο Βέντρις, μαζί με τον συνημένον Άγγλο επίσης εκπληκτικό φιλόλογο του Τζάντουικ, πέσανε πάνω στις πινακίδες γραμμικής Β και τις διάβασαν. Και όταν τις διάβασαν, ήταν συγκλονιστικό. Ήταν ελληνικά, λες και είναι σήμερα. Άρα, αφού οι πινακίδες της γραμμικής Β είναι ελληνικά, ο μυκηναϊκός πολιτισμός ξέρουμε με ασφάλεια ότι ήταν ελληνικός πολιτισμός. Αυτό ξέρουμε. Η γραμμική Α δεν ξέρουμε, δεν έχει διαβαστεί, επομένως δεν γνωρίζουμε. Εάν οι κάτοικοι της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου, το περίφημος Αιγαϊκός πολιτισμός, ήταν ελληνικός ή όχι. Αν διαβάσουμε τη γραμμική Α και αποδειχθεί ότι είναι ελληνικά, ήταν Έλληνες. Αν δεν είναι, ήταν άλλος λαός. Οι Μυκηναίοι λοιπόν εκεί γύρω στο 1500, 1600, 1300, 1200 π.Χ. είναι Έλληνες. Μιλούν ελληνικά. Και μιλούν ελληνικά εκπληκτικά. Προσέξτε, οι πινακίδες της γραμμικής Β που έχουν διαβαστεί απέδειξαν ότι εδώ οι Έλληνες είναι τουλάχιστον από το 1700 οπωσδήποτε εγκατεστημένοι και έχουν στήσει και πολιτισμό και ο πολιτισμός τους αυτός, Α είναι ελληνικός, γράφει ελληνικά, γράφει, είμαστε στο 1400 και γράφει. Θα μου πείτε, οι Σουμέροι και οι Αιγύπτιοι γράψανε το 3.100 και το 3.200, σύμφωνα με τους επιστήμονες, άρα έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Απλώς ούτε οι Σουμέροι υπάρχουν ακόμα, ούτε οι Αιγύπτιοι υπάρχουν. Όπως σας είπα, οι Αιγύπτιοι δεν μιλούν αιγυπτιακά, υιοθέτησαν την αραβική γλώσσα, άρα έχασαν τη γλώσσα τους. Έτσι μείναμε εμείς στο γήπεδο, να είμαστε ο Γιάννης Λαλεχός του γήπεδου της γλώσσας, σε γλωσσικό επίπεδο. Μάλιστα. Τη γραμμική Β
αφορά τους Μυκηναίους, σωστά. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι τα Μυκηναϊκά ανάκτορα, όπου είναι αυτά στη Βιωτία, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο κτλ., ήταν Έλληνες. Και αυτοί οι Μυκηναίοι με πλοία απίκησαν όλο το Αιγαίο Πέλαγος, κατέκτησαν την Κρήτη και την Κύπρο και εγκαταστάθηκαν σε μεγάλη κλίμακα στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και επίσης τα παράλια της Ιταλίας, το νότο της Ιταλίας. Σικελία και νότια Ιταλία. Είμαστε στο 1100, στο 1200 και οι Μυκηναίοι με πλοία εξελινίζουν. Δεν ξέρουμε εάν μπορεί να ήταν Έλληνες και πριν και οι Μυκηναίοι να πήγαν και να ενίσχυσαν το ελληνικό στοιχείο ή να μην ήταν Έλληνες πριν και οι Μυκηναίοι οπωσδήποτε το εξέλινισαν. Αν μη τι άλλο, εξελίνησαν όλο το Αιγαίο Πέλαγος, την Κρήτη και την Κύπρο. Η Κύπρος και η Κρήτη μετά από το 1400 π.Χ. βρίσκεις πλέον γραμμική β, μιλούν ελληνικά και σταδιακά μόνο αυτή τη γλώσσα βρίσκεις. Άρα θα πει ότι οι Μυκηναίοι εξελίνησαν όλη αυτή την μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου με τη γλώσσα τους και τα πλοία τους. Γιατί για να το κάνουν αυτό είχαν πλοία. Είχαν πλοία, μπορούσαν να πλέψουν και να είναι και πολεμικά και να αντέχουν στους καιρούς κτλ. Έχει σημασία λοιπόν ότι εξ αρχής ξεκινάει ο ελληνισμός με τα δύο αυτά ισχυρά στοιχεία. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι γύρω στο 1100 π.Χ. που μόλις ο πόλεμος της Τρίας υπολογίζεται ότι έγινε γύρω στο 1200 π.Χ. από Μυκηναίους όπως γνωρίζετε, από Έλληνες. Θυμάστε ότι στον Οδύσσια και στην Ιλιάδα, υπάρχει ο κατάλογος των νιών που μετήχαν στην εκστρατεία, ναύς, νιός. Το πλοίο στα ελληνικά είναι θηλυκό. Η σημασία αυτό. Είναι η ναύς. Είναι η ναύς της νιός. Είναι θηλυκό το πλοίο. Ο Έλληνας είναι ερωτευμένος με τη θάλασσα, με τη γυναίκα, ελπίζω, και το πλοίο. Και το πλοίο, την έννοια του πλοίου. Είναι η ναύς της νιός, είναι ο κατάλογος των νιών στην Ιλιάδα. Ποια μέρη, των ελληνικά μέρη, έστειλαν πλοία για να μετάσχουν στην εκστρατεία της Τρίας. Και εκεί βλέπεις τι ναυτοσύνη είχε ήδη αυτός ο λαός το 1200 π.Χ. και έγραφε και είχε και ναυτοσύνη. Και εκεί γύρω στο 1100, μετά τα γεγονότα της Τρίας, κάτι συμβαίνει και χάνουμε την επαφή, την αρχαιολογική, θα γνωρίζετε ίσως ότι μειώνονται πάρα πολύ τα στοιχεία που έχουμε για τη ζωή των Ελλήνων. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στα αρχαιολογικά διαστρωματώσεις. Φαίνεται ότι οι Έλληνες μπήκαν σε μια εσωτερική διαδικασία μεγάλων συγκρούσεων, κοινωνικών, πολιτικών, όλα αυτά είναι εικασίες. Και για κάποιο διάστημα έχουμε ένα κενό, θα έλεγε κανείς, πληροφοριών και ξαναφαίνονται οι Έλληνες μετά, γύρω στο 800-900 π.Χ. ξανά μπαίνουν στο προσκήνιο και τώρα δεν γράφουν γραμμική β. Χρησιμοποιούν αλφάβητο. Το οποίο αλφάβητο κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το πήραν μάλλον από τους Φοίνικες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και γι' αυτό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε στους Φοίνικες, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι οι περιοχές που είχαν προηγηθεί στον πολιτισμό, εκεί έγινε η Γεωργική Επανάσταση. Και ήρθε στους Έλληνες, κατά πάσα πιθανότητα. Αυτή είναι η ερμηνεία των πραγμάτων. Ωστόσο, οι Έλληνες πήραν την αλφάβητο των σημητικών λαών. Οι Έλληνες μιλούν, είναι ινδοευρωπαϊκή η γλώσσα τους. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής κατά κανόνα είναι σημητικοί λαοί, ανήκουν στην ομάδα των σημητικών γλωσσών. Οι Εβραίοι και οι Άραβες μιλούν σημητικές γλώσσες. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, γράφουν από τα αριστερά. Ένα είναι ότι γράφουν από τα αριστερά προς τα δεξιά, αυτό εντάξει. Ξέρετε γιατί γράφουν από τα αριστερά προς τα δεξιά. Γιατί είχαν μπει στη σφινοειδή γραφή. Οι Άραβες, ναι. Από δεξιά προς τα αριστερά. Γιατί αυτοί οι λαοί είχαν μπει σε κάποια τους φάση, μακρά φάση, στη σφινοειδή γραφή. Και στη σφινοειδή γραφή γράφεις, έχεις τη σφήνα. Κατά κανόνα ο άνθρωπος είναι δεξιόχειρας, σωστά. Κατά κανόνα, έτσι.
Πού θα βάλεις το... Έχεις δύο εργαλεία για να γράψεις. Το ένα είναι η σφήνα και το άλλο είναι το σφυρί. Το σφυρί θα το έχεις στο δεξί σου χέρι, σωστά. Ναι. Για να βάλεις τη σφήνα με το αριστερό και να χτυπάς έτσι. Έτσι... Δεν πάει. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί εκ των πραγμάτων πηγαίνανε από τα δεξιά προς τα αριστερά και το κρατούν μέχρι σήμερα. Καλά, αυτό είναι μια λεπτομέρεια, δεν είναι θέμα. Αυτό το οποίο κάνουν οι σημετικοί λαοί μέχρι σήμερα είναι να γράφουν τα σύμφωνα, δεν γράφουν τα φωνήεντα. Ξέρω αν ξέρετε, οι Άραβες και οι Εβραίοι δεν γράφουν φωνήεντα, γράφουν μόνο τα σύμφωνα. Δηλαδή, άνδρος είναι το α και το ο δεν θα μπει. Και σε αυτές τις γλώσσες, αν χρειάζεται μια υποβοήθηση για κάποιο φωνήεν που παραλείπεται και που χρειάζεται να δώσει μια διευκρίνηση γιατί θα διαβαστεί κάτι λάθος, υπάρχουν κάποια σημαδάκια που μπαίνουν στη γλώσσα τους. Γι' αυτό ίσως αν ξέρετε τα κείμενα στην αραβική γλώσσα και στα εβραϊκά δεν πιάνουν πολύ χώρο γιατί είναι μόνο τα σύμφωνα. Δεν είναι όλη η ανάπτυξη της λέξης δηλαδή. Μάλιστα. Έχει σημασία αυτό διότι οι Έλληνες πήραν, αν είναι ισχύ η θεωρία ότι πήραμε την αλφάβητο από τους Φοίνικες, σημετική δηλαδή η γλώσσα, δεν είχε φωνήεντα. Και οι Έλληνες είχαν, ήταν η κόλαση των φωνήεντων. Η κόλαση των φωνήεντων. Α, όλο ανοιχτό το στόμα τους, από τα πολλά λόγια που λένε. Α, ναι. Έχει σημασία, διότι δεν είναι μόνο ότι είχαν πολλά φωνήεντα. Είχαν 4-5 τύπους του «Ι». Για όνομα Θεού, 4-5 τύπους του «Ι». Υπήρχε ένα «Ι» μακρόν. «Ι». 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 «Ο». «Όλοι». «Ι». «Όλοι». Υπήρχε ένα «Ι» που ήταν σαν όμικρον γιώτα. Ένα «Ι» που ήταν σαν έψιλον γιώτα, δηλαδή την προφορά. Ένα «Ι» που ήταν σαν «Ι». Υπήρχε και η λέξη υιοθεσία, είναι ύψιλον γιώτα. Γιατί τα προέφεραν αυτά οι Έλληνες, τα προέφεραν και έλεγαν υιοθεσία. Δηλαδή το ακούγονταν όλο αυτό. Όλα αυτά έπρεπε να αποτυπωθούν. Υπήρχαν είδη του ο. Ένα σου ο. Όλα αυτά έπρεπε να περάσουν. Γιατί το λέω αυτό, διότι η αλφάβητος, εάν δεν δημιουργήθηκε, που μάλλον δεν δημιουργήθηκε από τους Έλληνες, εμπλουτίστηκε από τις Έλληνες και έγινε πλήρης. Και δημιουργήθηκε το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο δεν ήταν ένα, ήταν πολλά, έτσι, ανάλογα στην. Και να σας πω το εξής, το ελληνικό αλφάβητο πέρασε στη Νότια Ιταλία από τους Έλληνες της Νότιας Ιταλίας, διότι στη Νότια Ιταλία και στη Σικελία, από τους χωρούς των Μυκηναίων μέχρι και πρόσφατα, κατοικούσαν χιλιάδες Ελλήνων. Μάλιστα, ονομαζόταν η Μεγάλη Ελλάδα. Εκεί ήταν η Μεγάλη Ελλάδα. Δηλαδή η Νότια Ιταλία και η Σικελία. Εκεί ήταν η Μεγάλη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν δευτεράτσα μπροστά στη Νότια Ιταλία. Και εκεί οι Χαλκιδείς είχαν αυτό το αλφάβητο, το καινούριο, στην Χαλκιδική, στη δικιά τους εκδοχή. Και από εκεί πήραν το αλφάβητό τους οι Ρωμαίοι. Το λατινικό αλφάβητο είναι ελληνικό αλφάβητο που το πήραν οι Ρωμαίοι από τους Έλληνες της Νότιας Ιταλίας. Το λέω αυτό διότι σήμερα το λατινικό αλφάβητο είναι το πιο διαδεδομένο αλφάβητο στον κόσμο και στην ουσία του είναι ελληνικό, που και το ελληνικό με τη σειρά του βασίζεται στο φοινικικό. Στο ελληνικό, από το ελληνικό αλφάβητο πήραν τα αλφάβητά τους οι Ρωμαίοι, και αυτό είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά του ελληνισμού, την πήραν οι Σλάβοι, διότι το περίπου 900 μετά Χριστόν, 850 μετά Χριστόν, οι Βυζαντινοί αποφάσισαν να εκχριστιανίσουν τους Σλάβους των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης και για να το κάνουν αυτό έστειλαν δύο σλαβογνώστες αδελφούς από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μιλούσαν τα ελληνικά και σλαβικές γλώσσες, τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, και αυτοί στήσανε ένα αλφάβητο για τους Σλάβους, γιατί οι Σλάβοι δεν γράφανε.
τον εαυτό τους είναι το κυριλικό αλφάβητο. Το κυριλικό αλφάβητο είναι κατά τη βάση ελληνικό αλφάβητο, δηλαδή και οι Σλάβοι πήραν ελληνικό αλφάβητο. Όπως και οι Κόπτες της Αιγύπτου βασίστηκαν στο ελληνικό αλφάβητο. Οι Κόπτες της Αιγύπτου είναι οι χριστιανοί σήμερα της Αιγύπτου και δεν προέρχεται η λέξη από το κόβο, αλλά από το Αιγύπτιος. Αιγύπτ, Αιγούπτ, Κούπτ, Κόπτ. Δηλαδή είναι οι παλιοί Αιγύπτιοι αυτοί. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι εκεί γύρω στο 900-850 π.Χ. οι Έλληνες ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο μετά τους νεκρούς χρόνους που δεν έχουμε πολλές πληροφορίες με ένα κείμενο γραμμένο στην αλφάβητο και όχι πλέον στη γραμμική β, που κατά πολλούς είναι το ωραιότερο κείμενο που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Αυτή τη βρίσκουμε γραμμένη, σε αλφάβητο πλέον, σε αλφάβητο. Και το ερώτημα είναι τόσο εκπληκτικό το κείμενο της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Τέτοιο πλούτο γλώσσας, τέτοια ρήματα, τέτοια... Ο έρωτας, το μίσος, ο πόλεμος, η αντιζηλία, η ζηλοφθονία δεν έχει ποτέ γραφεί με τέτοια ομορφιά. Τέτοια ομορφιά περιγραφών και λόγων. Μένεις άναυδος. Μια γλώσσα τόσο πλούσια που δημιουργεί ένα ερώτημα. Ξέρετε, έχουμε μερικές χιλιάδες πινακίδες γραμμικής Β. Στις πινακίδες γραμμικής Β δεν είναι κείμενα λογοτεχνικά. Είναι λογιστικά κείμενα. Είναι κείμενα που προέρχονται από τα ανάκτορα, από ανάκτορα της Μικηναϊκής περίοδου και στα κείμενα είναι κείμενα τα οποία εξηγούν. Ποιος χρωστάει τι, αν πλήρωσε τους φόρους του, το ανάκτορα έχει πάρει η Μαρία Ευθυμίου, έφερε το φόρο της, 2 κιούπια λάδι. Χρωστάει 3 κιούπια λάδι. Θα τα φέρει τότε, καταλάβατε, δηλαδή. Είναι τέτοιου τύπου κείμενα. Ο τεχνίτης τάδε, παρήγαγε τόσα, του πληρώσαμε τόσο, του χρωστούμε τόσα. Τέτοια είναι τα κείμενα της γραμμικής Β που έχουμε. Είναι λογιστικού τύπου κείμενα. Και εξ αυτού δεν είχαμε την αίσθηση ότι μιας πλούσιας γλώσσας, ήταν ελληνική γλώσσα κτλ, αλλά ήταν μια γλώσσα διεκπεραιωτική. Και ξαφνικά, σου πετιέται πολιτισμικά στη μέση ένα κείμενο που δεν έχει, δεν μπορείς να το αξιολογήσεις στην ομορφιά του. Η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Και το ερώτημα είναι, ήταν πολύ πλούσια η ελληνική γλώσσα και πριν και απλώς τα κείμενα που υπάρχουν στις πινακίδες γραμμικής Β ήταν λογιστικά, άρα δεν τους πήγε ο νους να γράψουν κάτι λογοτεχνικό ή έτυχε να μην γνωρίζουμε τέτοια, να έχουμε χάσει αυτά τα κείμενα, τα ενδεχομένως καταπληκτικά που υπήρχαν και πριν. Ή μεσολάβησε κάτι σε αυτούς τους 3 αιώνες και η ελληνική γλώσσα έγινε τόσο πλούσια. Τόσο ασύλληπτα πλούσια που δεν μπορείς να φανταστείς ότι υπάρχει τέτοιος πλούτος γλώσσας. Μάλιστα. Είμαστε στο 850. Οι Έλληνες πλέον έχουν ξαναβγεί στο προσκήνιο με όλα τους τα χαρακτηριστικά στην εκατοστή. Υπέροχη γλώσσα, θαυμάσια κείμενα, ναυτιλία και εσωτερικές συγκρούσεις. Για να είμαστε στα καλά μας, δηλαδή να είμαστε στα καλά μας. Προφανώς πριν τους 3 αιώνες που έχουμε χαμένα τα στοιχεία, αυτές οι εσωτερικές συγκρούσεις, ποιος ξέρει που είχαν πάει, δεν έχουμε στοιχεία για αυτές, αλλά ξέρουμε ότι γύρω στο 800 οι Έλληνες ξανάμανα γεμίζουν την Μεσόγειο με την εγκατάστασή τους από τους καυγάδες τους. Τώρα πήρα σύνταξη λόγω γύρατος, διότι έκλεισα τα 67 χρόνια και σε 10 ημέρες πάω πλέον να είμαι μέλος της ακαδημαϊκής εργαζομένη, διότι μετά τα 67 δεν εργάζεσαι. Μάλιστα. Και λέω τώρα που θα πάρω σύνταξη να γράψω ένα βιβλίο, η ιστορία του καυγά, η σημασία του καυγά στην παγκόσμια ιστορία. Ναι, έχω να πω δηλαδή πράγματα και από τη δικιά μας ιστορία και οι Vikings που κι αυτοί μαλώνανε πρώτα και έπειτα πηγαίνανε να κάνουν. Ωραία τύποι, και αυτοί σκοτωνόταν μεταξύ τους. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εκεί γύρω στο 800 π.Χ. τι έχουμε, αυτοί οι Έλληνες φαίνεται είναι σε κάποιες ζυμώσεις πολιτικές που τους φέρουν σε μεγάλες συγκρούσεις
Και κάθε τόσο μια ομάδα δεν αντέχει τους διπλανούς της, παίρνει το όνοματιό της, καβαλάει ένα πλοίο και πάει και εκαθίσταται σε ένα άλλο σημείο. Γέμισε η Μεσόγειος από αυτούς τους τύπους. Τους βοήθησε το γεγονός ότι είχαν ναυτιλία, δηλαδή καβαλάγανε ένα πλοίο και φεύγανε, δεν έφευγες μακριά. Και πήγε και εγκαθίστασε. Ξανά, για δεύτερη φορά, γεμίζει η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Μεσόγειος, ού μόνον η Ανατολική, αλλά και η Δυτική, με ελληνικές εγκαταστάσεις. Που είναι εγκαταστάσεις εμπορευμένων, με πλοία. Να σας πω κάτι. Οι Έλληνες θεωρούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κάτι τύποι που καθόταν σε ένα βράχο στην άκρη της θάλασσας και φιλοσοφούσαν. Εργαζόταν οι άνθρωποι. Βγάζαν το ψωμί τους. Ήτανε αγρότες και γεωργοί και κτηνοτρόφοι και κυρίως ήταν έμποροι. Το μεγάλο χαρακτηριστικό του Έλληνα είναι ο έμπορος. Το επιχειρήν. Το επιχειρήν στη θάλασσα, το επιχειρήν στην ξηρά. Ναυτικός θα πει. Εμπόριο. Πάνω εμπόριο. Δεν παίρναν το πλοίο κάπου κρουαζιέρα. Εμπόριο κάμα. Εμπόριο κάνα. Φορτώνανε τεχνουργήματα από εδώ, τα πουλούσαν αλλού. Να σας πω, κάθε χρόνο βρίσκονται στις θάλασσες, ναυάγια. Σε όλη τη Μεσόγειο. Είναι εκατοντάδες τα ναυάγια που έχουν βρεθεί στη Μεσόγειο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ναυαγίων που βρίσκονται στη Μεσόγειο ολόκληρη είναι ελληνικά ναυάγια. Γιατί ποσοστία ήταν τόσο πολλά τα ελληνικά πλοία που αναλογικά, φυσικά, θα έχουν και τα ναυάγια. Ένας λαός της θάλασσας, έμποροι της θάλασσας, αυτό ήμασταν μέχρι τώρα, έμποροι της θάλασσας και της ξηράς. Μέχρι που γίναμε δημόσιοι υπάλληλοι όλοι και σαπίζουμε στα γραφεία μας. Αυτό είναι τελείως πρόσφατο, είναι της λαμπρής εποχής που μόλις προηγήθηκε. Γίναμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και έτσι πίνουμε καφέδες με τις ώρες τα άπειρα καφενεία που έχουν δημιουργηθεί και τα ζούμε μια ζωή δραματική δηλαδή. Μάλιστα, για χιλιάδες χρόνια ήμασταν τα θεριά της θάλασσας. Θάλασσα, όχι αστεία. Α, και φυσικά και της ξηράς. Είναι όλα μας τα χαρακτηριστικά είναι φτιαγμένα για τον έμπορο, για τον επιχειρηματία. Τα καλά μας και τα κακά μας, άμα τα βάλεις κατά, κάνουν τον ιδανικό επιχειρηματία. Όχι τον ιδανικό δημόσιο υπάλληλο και εκεί γι' αυτό αποτύχαμε. Άμα τα χαρακτηριστικά μας κάναν τον ιδανικό δημόσιο υπάλληλο, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν η πρώτη χώρα στον κόσμο, αλλά δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αφήστε τα, πάρε τα εγώ και κούρτσα. Εν πάση περιπτώσει, χειροκροτούμε τον εαυτό μας για τα χάρια μας. Δεν πειράζει, αγαπιόμαστε έτσι, δεν πειράζει, αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα ξαναβγούμε στα πελάγια, δεν μπορεί. Από πελάγι βλακίες που έχουμε πέσει. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν της θάλασσας άνθρωποι και ήταν και καυγατζίδες. Λοιπόν, ακούστε μια ιστορία. Γύρω στο 700 π.Χ. στα Μέγαρα, έξω από την Αθήνα, σκοτώνονται μεταξύ τους. Μαλώνουν, έχουν χωριστεί προφανώς σε δύο ομάδες. Επικεφαλής του ενός εξ αυτών των ομάδων είναι ένας Βίζας. Ο Βίζας του Βίζαντος, λέω, έχει και γενική. Του Βίζαντος, ο Βίζας του Βίζαντος. Αυτός ήταν φαίνεται προφανώς ένα πολύ άγριος τύπος και τα λοιπά. Η γείτονιά μιας ομάδας η οποία θεωρούσε ότι ποιος ξέρει αδικείται από την άλλη και πήρε απόφαση ότι θα φύγουμε από εδώ πέρα, από τα Μέγαρα. Έτσι κάμανε. Προσέξτε να δείτε. Η ομάδα του Βίζαντα πριν φύγει από τα Μέγαρα, πας να ρωτήσεις τον Απόλλωνα, δεν φεύγεις όπως. Ήμασταν θρησκευόμενοι πάντα. Θα πήγαινε στον Απόλλωνα, να ρωτήσεις πού θα πάω. Ο Βίζαντας λοιπόν από τα Μέγαρα πήρε τα ποδαράκια του, δεν είναι πολύ μακριά η αδελφή, και πήγε στους αδελφούς. Βρήκε την Πυθία και της είπε, τον κοιτώ, είμαστε εδώ μια ομάδα και πάμε να θέλουμε να φύγουμε. Πού να πάμε, πες μας Απόλλωνα. Μην ανησυχείς, είπε η Πυθία. Μάσησε εκεί πέρα, έκανε η Πυθία. Βρέθηκε σε κατάσταση που βρέθηκε και έδωσε ακριβή οδηγία. Θα πάτε στον τόπο των τυφλών.
Τι να πει ο Έρμος ο Βίζαντας τώρα, δεν τα συζητάς με τον Απόλλωνα, ό,τι σου πει ο Απόλλωνας. Γυρνάει πίσω ξεπουπουλιασμένος στους οπαδούς, οι οποίοι περιμένουν τέλος πάντων τις οδηγίες προς καυτηλωμένους. Λέει, παιδιά, άιντε, ανεβείτε στο πλοίο και φύγαμε. Πού να πάμε, πάμε, τι να τους πει. Τον τόπο των τυφλών, πού να πάμε. Ανεβήκαν λοιπόν στο πλοίο και αρχίσαν να ανεβαίνουν βόρεια το Αιγαίο Πέλαγος και μετά πήγαιναν και μπήκαν σε ένα στενάδι. Πάρα πολύ ωραίο στενάδι. Κοιτάνε δεξιά-αριστερά, συνεχιζόταν αυτό το στενάδι, πράσινο νερά, ο Ελίσπεντος ήταν αυτός, και κάποια στιγμή φτάνουνε στο τέλος αυτής της διαδρομής και ανοίγεται μπροστά ένα μεγάλο πέλαγος, η Μαύρη Θάλασσα, ο Εύξενος Πόντος. Δηλαδή είχαν φτάσει στο σημείο που είναι η Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η Κωνσταντινούπολη λεγόταν Βυζάντιον, η πόλη, η πόλη, ναι. Βυζάντιο. Μετά χρησιμοποιήθηκε το 16ο αιώνα μετά Χριστόν η λέξη Βυζάντιο για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Η πόλη ήταν το Βυζάντιο, διότι αυτός ο Βύζαντας με τους μεζεγαρείς κοιτάζανε, βρήκαν ένα σημείο και είδε αυτός ο Βύζαντας. Ήταν καυγατζής, αλλά ήταν και διαφορετικός. Είδε τη θέση. Ένα μεγάλο πέλαγος να ανοίγεται μπροστά σου. Είχε αφήσει ένα πέλαγος πίσω, και είναι δύο γέες, από εδώ και από εδώ. Του λέει, ωραία θέση είναι αυτή. Εδώ θα στήσω το κονάκι μας. Ωραία. Εκείνη την ώρα είχε εγκατασταθεί στο καταπληκτικότερο σημείο πόλεως στη γη. Δεν υπάρχει στη γη τόπος, πόλη, που να βρίσκεται, να ενώνει δύο θάλασσες και δύο υπήρους. Δεν υπάρχει. Όποιος το βρει, παίρνει Νόμπελ γεωγραφίας, δεν θα το βρει και δεν θα πάρει Νόμπελ γεωγραφίας. Διότι δεν υπάρχει καταπληκτικότερη πόλη θέση πόλεως από το Βυζάντιον, αυτό το Βύζαντα. Ο οποίος εγκαταστάθηκε εκεί πέρα, έκτισαν την αποικία τους και ονομάστηκε Βυζάντιον. Το ονοματάκι του ήταν και ζεμνός. Ο Βύζαντας, όπως και αργότερα ο Κωνσταντίνος, ο αυτοκράτορας, σκεφτός από το ονοματάκι που τον ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Το έχουν τα ονοματάκια. Εν πάση περιπτώσει, για 1000 χρόνια ήταν Βυζάντιον αυτή η πόλη. Και πρέπει να σας πω το εξής. Αυτός ο Βύζαντας βγήκε για να κάνει μια εποπτεία, να καταλάβει αφού εγκαταστάθηκαν, πού βρίσκονται. Και όταν έκανε την κατόπτευσή του, είδε ότι στην απέναντι, πολύ κοντά εκεί που είχαν αυτοί εγκατασταθεί, απέναντι σε ένα δυσμενέ σημείο, είχαν εγκατασταθεί άλλοι Έλληνες πριν από αυτούς. Γύρισε πίσω χαρούμενος και είπε, μάγκες, ήρθαμε εκεί που μας έστειλε ο Απόλλωνας. Ήρθαμε στη χώρα των τυφλών, γιατί αυτοί οι βλάκες εκεί δεν είδαν αυτό το σημείο που είδαμε εμείς. Δηλαδή είδα το Απόλλων, ήταν ακριβέστατο. Και τον έστειλε το Βύζαντα εκεί, στο σημείο που είναι σήμερα η Κωνσταντινούπολη. Καλά, σήμερα η Κωνσταντινούπολη είναι πια, καταλαμβάνει ολόκληρες περιοχές. Στο σημείο που είναι η πηγή, η καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Το λέω αυτό διότι για να πω πώς έγιναν αυτές οι καταπληκτικές 400 περίπου αποικίες δημιούργησαν οι Έλληνες μεταξύ του 800 π.Χ. του 400 π.Χ. σε όλη την Μεσόγειο. Η Μασσαλία, όπως ξέρετε, είναι ελληνική αποικία, το Ντουμπρόβνικ είναι η Νίκαια της Γαλλίας, είναι η Αντίπολη, η Αντίπ της Γαλλίας, είναι το... στη Βόρεια Αφρική. Ξέρω αυτή τη στιγμή το όνομα. Πάση περιπτώσει σε πολλά σημεία και κυρίως η Μαύρη Θάλασσα, στην οποία οι Έλληνες είχαν τεράστια παρουσία. Έτσι οι Έλληνες δημιούργησαν, επεκτάθηκαν, εγκαταστάθηκαν σε όλη τη Μεσόγειο. Ήταν έμποροι, ήταν ναυτικοί, γράφανε πολύ και ήταν επιχειρηματίες. Και άρχισε να παράγει αυτή η γλώσσα, από το 600 κυρίως π.Χ., αριστουργήματα σε παιδεία απίστευτα, και σε επίπεδα απίστευτα, στη φιλοσοφία, θέατρο. Ξέρετε, όταν βλέπω στην τηλεόραση να λέει στο stage, κάτι χαζό κυρίες, εκεί λέει, ανέβα παιδί μου στο stage να μου τραβεί. Ποιο stage είναι stage. Stage είναι αυτό. Οι Έλληνες δημιούργησαν το θέατρο. Είναι ελληνικοί, οι Έλληνες το δημιούργησαν.
ελληνική δημιουργία, το θέατρο εξ αρχής. Και οι όροι του θεάτρου είναι ελληνικοί, η σκηνή δηλαδή, η σκηνή. Το παρασκήνιο είναι backstage. Πιστεύει άλλο. Δεν μπορώ τόση... Θέλω να πω, λέει. Αντί να υπερασπιστούμε αυτό τον απίστευτο πλούτο που μας έχει έρθει από αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν είναι ελληναράδικα αυτά, είναι πραγματικά έτσι έγινε. Οι Έλληνες βρήκαν το θέατρο, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Εκείνοι δημιούργησαν το θέατρο και τους όρους του θέατρου και σε αυτή τη γλώσσα έγραψε και ο Σκύλος και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης κτλ. Μάλιστα. Το λέω αυτό διότι να το θέατρο, να η ποιήση, να η φιλοσοφία σε επίπεδο απίστευτο. Και η ελληνική γλώσσα γίνεται η γλώσσα επικοινωνίας όλης της Μεσογείου και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει σημασία αυτό. Η ελληνική γλώσσα έγινε ό,τι η αγγλική γλώσσα σήμερα για όλο τον κόσμο. Είναι η ελληνική γλώσσα το 600, το 500, το 400, το 300, το 200, το 100, την εποχή του Χριστού, το 100 μετά Χριστόν, το 200 μετά Χριστόν, το 300 μετά Χριστόν. Σε όλη αυτή την περιοχή θεωρούνταν αυτονόητο ότι για να είσαι μορφωμένος, για να είσαι επαγγελματικά επιτυχημένος, για να ρίξεις το κορίτσι σου, πρέπει να μπορείς να μιλάς ελληνικά. Έστω και αν η μητρική σου γλώσσα είναι άλλη. Γιατί ταυτίστηκε ο ελληνικός πολιτισμός με το ανώτατο σημείο επιπέδου και γνώσεως στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διότι η δύναμη της ελληνικής γλώσσας είναι μέχρι σήμερα πολύ μεγάλη. Και ας λέει η κυρά τέτοια στην τηλεόραση stage, καταλάβετε. Είναι πολύ μεγάλη. Και θα σας πω κάτι. Μέχρι σήμερα ο δυτικός κόσμος, ο οποίος θαύμασε τον ελληνικό πολιτισμό μετά την αναγέννηση και σε όλες τα στάδια και ιδίως μετά στην περίοδο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού έγινε η αρχαία ελληνική σοφία, ας πούμε, συνώνυμη του μορφωμένου ανθρώπου, οι εφευρέσεις στον δυτικό κόσμο, που είναι των τελευταίων 500 χρόνων ισχυρή περιοχή του κόσμου, τώρα πάει να αντικατασταθεί από την Κίνα, άμα αντικατασταθεί θα έχουμε άλλα να λέμε, τα τελευταία 500 χρόνια ο δυτικός κόσμος είναι ο πιο σπουδαίος στη γη και παραμένει μέχρι τώρα ο πιο σπουδαίος στη γη, για τις εφευρέσεις του, για να πει κάτι με ακρίβεια, χρησιμοποιεί ελληνικό όρο. Να σας πω κάτι, τα bytes στους υπολογιστές μας, δεν ξέρω τι είναι τα bytes, μιλάτε με έναν στα τεχνολογικά, κάτι είναι τα bytes τέλος πάντων εκεί μέσα στους υπολογιστές μας, λέγονται micro, mega, giga. Δεν λέγονται small, big, huge, λέγονται με ελληνικό όρο. Μέχρι σήμερα εκεί στη Silicon Valley, για να πούνε τα bytes που αυτοί τα δημιούργησαν, βάλανε ελληνικό όρο μπροστά. Ο Τζούκενμπεργκ που έβγαλε τώρα κάτι, το λέει μετά. Ελληνικό, σωστά, μετά, ελληνικό. Θέλω να πω ακόμη. Η τηλεόραση λέγεται τηλε, το τηλε είναι ελληνική λέξη. Δεν βρήκαμε εμείς την τηλεόραση, φυσικά, είναι αγγλοσαξονική εφεύρεση, αλλά ο εφευρέτης είπε πώς λένε οι Έλληνες το μακριά, από μακριά, τι λέει. Πώς λένε οι Λατίνοι την, το βλέπω, vision, τελε, vision, το μισό ελληνικό, το μισό λατινικό. Το τηλέφωνο που εφευρέθηκε πάλι σε αγγλοσαξονικό περιβάλλον πριν 100 τόσα χρόνια και είναι όλο ελληνικό. Δεν το όλησαν οι Έλληνες, ο εφευρέτης. Για να το περιγράψει, χρησιμοποιήσει ελληνικούς όρους, τηλε και φωνώ. Είναι μια γλώσσα που μέχρι σήμερα είναι τόσο σπουδαία. Και ομιλούνταν ως γλώσσα επικοινωνίας και μορφώσεως σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο για περίπου 1000 χρόνια. Και κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική γλώσσα ήταν πάρα πολύ σημαντική από την Ιταλία την ίδια την Ιταλία, γιατί είτε κάτω η Ιταλία και η Σικελία ήταν ελληνικές περιοχές, και προς τα ανατολικά. Ήταν η σπουδαία γλώσσα. Από την Ιταλία και δυτικότερα δεν ήταν τόσο ισχυρή η γλώσσα. Και έχει σημασία αυτό, διότι όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι στα πράγματα, γιατί γύρω στο 400 άρχισαν να αναπτύσσεται η δύναμη των Ρωμαίων εκεί στο κέντρο της Ιταλίας, που επρόκειτο να δημιουργήσουν μια σπουδαία αυτοκρατορία,
δυνατή, αξιολογότατη αυτοκρατορία, αυτοί οι Ρωμαίοι στην ουσία επέβαλαν τη γλώσσα τους στους πάρα πολύ καθυστερημένους λαούς της Δύσεως. Έχει ενδιαφέρον. Η Δύση ήταν ταυτόσιμη της βαρβαρότητας. Για αιώνες και χιλιάδες χρόνια έλεγες Δύση και φανταζόσουν ανθρώπους πάνω στα δέντρα. Κοιτάξτε να δείτε, οι Ρωμαίοι όταν κατέκτησαν την Ισπανία, αυτό που είναι σήμερα Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, οι πολιτισμοί των ανθρώπων εκείνων ήταν πάρα πολύ χαμηλοί. Και μέσα σε 100 χρόνια από την κατάκτησή τους, οι λαοί αυτοί έχασαν τη γλώσσα τους. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Οι λαοί που σήμερα είναι Πορτογαλία, Ισπανία κτλ. Μιλούσαν κέλτικα. Η γλώσσα τους ήταν κέλτικη. Άλλη γλώσσα, τελείως γλώσσα. Ενδοευρωπαϊκή κέλτικη. Και οι Γάλλοι, οι Γαλάτες, μιλούσαν κέλτικα. Μια τελείως άλλη γλώσσα. Ήταν καθυστερημένες, πάρα πολύ καθυστερημένες στον πολιτισμό. Ο Αστερίξ και ο Βελίξ, ας με συγχωρήσουν, αλλά ήταν πολύ καθυστερημένοι. Γι' αυτό και ο Ούντερτσο βάζει τα χολατρία με τον Αστερίξ και τον Βελίξ. Αν έχετε δει, βάζει το ανυπότακτο χωριό στη Βρετάνη της Γαλλίας. Γιατί εκεί μιλούν μέχρι σήμερα ακόμη κέλτικα. Είναι οι τελευταίες περιοχές της Γαλλίας που μιλούν ακόμα κέλτικα. Στην πραγματικότητα λέει εκεί είναι η μόνη περιοχή της Γαλλίας που δεν κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους πραγματικά και κατακτήθηκε πολιτισμικά. Διότι αυτοί οι λαοί μιλούσαν, ήταν οι αρχαίοι λαοί της Ισπανίας, λεγόταν Ήβηρες. Και μιλούσαν κέλτικα. Οι αρχαίοι λαοί της Γαλλίας λεγόταν Γαλάτες και μιλούσαν κέλτικα. Και ήρθαν οι Ρωμαίοι και σε 100 περίπου χρόνια μετά την κατάκτησή τους δεν μιλούν πλέον τη γλώσσα τους. Μιλούν λατινικά. Δηλαδή, έχασαν την πολιτισμική τους βάση. Γι' αυτό και τα ισπανικά, τα πορτογαλικά και τα γαλλικά είναι λατινογενείς γλώσσες. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν τους Ρωμαίους στην πραγματικότητα και μετά τους Ρωμαίους. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι οι σημερινές ωραίες γλώσσες που ξέρουμε. Πάντως, δεν είναι οι αρχαίες γλώσσες τους. Είναι λατινική γλώσσα. Λατινικές γλώσσες. Από την Ιταλία και ανατολικά, ξέρετε, περιοχές οι οποίες να άλλαξαν τη γλώσσα τους και να έγιναν λατινογενείς. Μόνο η Ρουμανία. Μόνο η Ρουμανία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους όλους. Και οι Έλληνες κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους όλοι. Τα Βαλκάνια κατακτήθηκαν, η Μέση Ανατολή, η Αίγυπτος κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Αυτό που σήμερα είναι η Τουρκία, η Ιορδανία, όλα αυτά κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, σωστά. Λοιπόν, σε αυτή την αυτοκρατορία, τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στο ανατολικό της τμήμα, τα λατινικά δεν κέρδισαν. Ήταν δεύτερη γλώσσα. Τα ελληνικά ήταν πάντα η γλώσσα επικοινωνίας και μορφώσεως. Ενδιαφέρον αυτό και θα σας εξηγήσω κάτι. Γύρω στο 1 γεννιέται στην Ιουδαία ένα άτομο που λέγεται Γεχώσουα. Γεχώσουα. Αυτός γεννιέται στην Ιουδαία, που είναι επαρχία των Ρωμαίων, είμαστε στο 1, μετά Χριστόν, είναι επαρχία των Ρωμαίων. Και οι γονείς του είναι Εβραίοι, μιλούν αραμαϊκά, και ο ίδιος είναι Εβραίος, και αυτός στα 30 του χρόνια αρχίζει και διδάσκει και λέει ότι είναι γιος του Θεού και ο Μεσσίας που περιμένουν οι Εβραίοι. Σωστά. Πεθαίνει μαρτυρικά εκτελούμενος από τους Ρωμαίους και μια ρωμαϊκή επαρχία, όλες οι επαρχίες ολόγυρα είναι ρωμαϊκές επαρχίες, ο ιδρυτής αυτής της θρησκείας μιλάει αραμαϊκά, δεν ξέρει άλλη γλώσσα, οι μαθητές του οι περισσότεροι δεν ξέρουν άλλη γλώσσα γιατί ήταν απλοί άνθρωποι, όσοι ήταν μορφωμένοι ξέραν μία άλλη γλώσσα πολύ καλά. Ποια ήταν αυτή? Η ελληνική γλώσσα. Δεν ήταν τα λατινικά, ήταν τα ελληνικά. Όλη η περιοχή. Όποιος ήταν μορφωμένος, όποιος ήταν εμπορευόμενος, εδώ και αιώνες. Μια γλώσσα ξέρει. Την ελληνική γλώσσα. Μάλιστα. Και προσέξτε να δείτε.
Αν σήμερα είχε συμβεί το ίδιο και κάποιος, εμείς εδώ είχαμε μια καταπληκτική ιδέα, βρε παιδί μου, που θα σώζε τον κόσμο, λέμε τώρα, έτσι ήταν και οι μαθητές του Ιησού. Δεν, πώς θα λέγαμε την ιδέα μας για να τη μάθει όλος ο κόσμος. Θα μπαίναμε στο ίντερνετ σήμερα, σε ποια γλώσσα θα τα λέγαμε τα καταπληκτική ιδέα που έχουμε, στα αγγλικά, συμφωνείτε. Γιατί θα θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο να καταλάβουν αυτή την καταπληκτική ιδέα, σωστά. Λοιπόν, οι άνθρωποι, οι μαθητές του Ιησού, γράψανε τα Ευαγγέλια. Δηλαδή, αυτά τα οποία έζησαν κοντά στον Ιησού και είδανε. Σε ποια γλώσσα? Ελληνικά. Γιατί στα ελληνικά? Για να διαβαστούν. Για να τα διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Να σας πω, η θρησκεία που δημιουργήθηκε από αυτόν τον Εβραίο, τον Γεχώσουα, λέγεται χριστιανισμός, δεν λέγεται γεχωσουανισμός. Και γιατί λέγεται χριστιανισμός? Από το ελληνικό όνομα του Ιησού που ήταν Χριστός, το χρή με γιώτα, από το ρήμα χρίζω, σε χρίζω, σε χρίζω υπότι, σε χρίζω βασιλέα, έτσι, το Χριστός δεν είναι όνομα του Ιησού, είναι το ελληνικό όνομα του Ιησού, που είναι παραποιημένο ελληνοπρεπώς όνομα Γεχώσουα. Πρόσφατα ήμουν στο Ισραήλ και ο οδηγός του ταξί λεγόταν Σούκι. Λέω, Σούκι, κυρία μου, από πού βγαίνει το όνομά σας? Λέει, Γεχώσουα. Α, παπά, ταράχθηκα. Είναι το, φαίνεται το Γεχώσουακι, στάκι, είναι ο Γεχωσουάκης, να πούμε, Σούκι. Το όνομα του Ιησού, μάλιστα, Ιησούς, είναι το ελληνοποιημένο όνομα του Γεχώσουα. Και Jesus, έχουν μείνει παγκοσμίως, λέγεται, με την ελληνική απόδοση του Γεχώσουα. Και ο ίδιος ο Ιησούς λεγόταν Χριστός από το, επειδή εκχρίστη γιος ως βασιλεύσης των Ιουδαίων, και έχει μείνει Χριστός. Και η θρησκεία λέγεται χριστιανισμός παγκοσμίως σε όλες τις γλώσσες, χριστιανισμός ελληνικός όρος. Και εκεί που πηγαίναν οι χριστιανοί να συγκεντρωθούν λέγεται εκκλησία, εκκλέζια, ελληνική λέξη. Το Ευαγγέλιον, Ευαγγέλιον, καλή αγγελία, τα μυστήρια όλα, ελληνικά, ελληνική όρη, βάπτισμα κτλ. Γιατί η ελληνική γλώσσα έγινε η γλώσσα και της νέας θρησκείας η οποία δημιουργείται. Είναι μια γλώσσα παντοδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και σε λαούς οι οποίοι μιλάνε άλλες γλώσσες, αλλά τα ελληνικά είναι η γλώσσα των μορφωμένων, των ανήσυχων ανθρώπων, των εμπορευμένων κτλ. Και προσέξτε να δείτε πόσο δυνατή είναι αυτή η γλώσσα. Δεν είναι μόνο ότι έγινε η γλώσσα της νέας θρησκείας, έγινε και η γλώσσα των πατριαρχείων που δημιουργήθηκαν. Στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκαν 4 πατριαρχεία. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων, Αντιοχίας και Κωνσταντινούπολης. Σωστά? Και τα 4 αυτά πατριαρχεία είναι ελληνόφωνα πατριαρχεία. Μέχρι σήμερα είναι ελληνόφωνα, με εξαίρεση του Πατριαρχείου Αντιοχίας, το οποίο σχετικά πρόσφατα έγινε αραβόφωνο. Σχετικά πρόσφατα. Αλλά όλα, μέχρι σήμερα, και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου, και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, είναι ελληνόφωνα πατριαρχεία. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει. Πας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τα επίσημα τους κείμενα είναι όλα στα ελληνικά. Έχετε ακούσει τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο να μιλάει ελληνικά. Δεν μιλάει ελληνικά. Μιλάει ελληνικά του Ευαγγελίου, της ελληνιστικής κοινής. Δηλαδή, όχι απλώς μιλάει ελληνικά. Μιλάει ελληνικά υψηλωτά του επίπεδου, όλοι αυτοί οι πατριάρχες και όλων αυτών των πατριαρχείων μιλούμε για ελληνικά της ελληνιστικής κοινής, δηλαδή της εποχής του Χριστού μιλούν ελληνικά, όχι απλώς. Στο Πατριαρχείο Αντιοχίας κλείνει την πόρτα, ο γύρω είναι Άραβες. Μπαίνεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, κλείνει την πόρτα και νομίζεις ότι είσαι στην Κρήτη. Διότι οι περισσότεροι, και ο Πατριάρχης και οι περισσότεροι από τους, τα στελέχη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας είναι κριτικοί και μιλούν και με το τσου. Σουρεάλ, είσαι στην Αλεξάνδρεια, πάω στο ίδιο. Υπέροχα πράγματα μέχρι σήμερα. Αυτή η θρησκεία εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο χτίστηκε πάνω στην ελληνική γλώσσα. Έχει σημασία αυτό.
Και προσέξτε να δείτε, για τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, το Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια γράφηκαν τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν στα ελληνικά. Δεν θα έπρεπε να μεταφραστούν αμέσως στα λατινικά, λέω τώρα. Δεν θα έπρεπε να μεταφραστούν αμέσως στα λατινικά. Η αυτοκρατορία, όλη αυτή είναι λατινική αυτοκρατορία, σωστά. Η γλώσσα της είναι τα λατινικά, δεν είναι μια σπουδαία γλώσσα κι αυτή. Δεν θα έπρεπε να μεταφραστούν στα λατινικά. Λαμβάνετε τιμή να σας αναφέρω ότι για 300 χρόνια δεν μεταφράστηκε τα Ευαγγέλια στα λατινικά. Το 4ο αιώνα μετά Χριστόν μεταφράστηκε σε μια μετάφραση που λέγεται Βουλγάτα, αν την έχετε υπόψη, τα γράφουν τα σχολικά μας βιβλία, είναι η Βουλγάτα. Κοντά στο 400 μετά Χριστόν, 300 τόσο, δηλαδή κυλήσαν για σχεδόν 300 χρόνια μόνο στα ελληνικά. Απίστευτο. Γιατί μεταφράστηκαν τα Ευαγγέλια τότε στα λατινικά? Διότι είχε αρχίσει ο χριστιανισμός να περνάει δυτικά από την Ιταλία και να πηγαίνει προς τις περιοχές που σήμερα είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία κτλ. Και εκεί η ελληνική γλώσσα δεν ήταν ισχυρή. Δεν είχε περάσει. Ήταν τα λατινικά. Γιατί οι λαοί εκεί είχαν υποταγή στους Ρωμαίους και είχαν αλλάξει και τη γλώσσα τους, είχαν πάρει τα λατινικά. Άρα έπρεπε να υπογραφεί το Ευαγγέλιο στα λατινικά. Τόσο ισχυρή είναι αυτή η γλώσσα. Και παραμένει ισχυρή ενώ όσο γίνεται η ολόκληρη αυτοκρατορία, η λατινική αυτοκρατορία, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία είχε πολύ ισχυρά σημεία. Αυτή ήταν μια σπουδαία αυτοκρατορία για περίπου 800 χρόνια, από το 400 π.Χ. έως το 400 μετά Χριστόν. Μετά πήρε το όλα έχουν κύκλο, χάνει και αυτή τον κύκλο της. Γιατί σας το λέω? Εκεί γύρω στο 300 μετά Χριστόν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ζει πολύ δύσκολες καταστάσεις από τους Γερμανούς και τους, από διάφορα γερμανικά φύλλα στα βόρειά της, στην Ευρώπη, και από σλαβικά φύλλα προς τα δυτικά, και τέλος πάντων δεν είναι πια η παλιά δυνατή ρωμαϊκή αυτοκρατορία και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημά της σπάζοντας διοικητικά σε 4 σημεία τα εξής 2, τη δυτική και ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η ανατολική πλευρά είναι η πιο ισχυρή με απόσταση, γιατί εκεί είναι η πολιτισμένη πλευρά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και αυτή η ανατολική πλευρά αποκτά έναν αυτοκράτορα που λεγόταν Κωνσταντίνος. Αυτός ο Κωνσταντίνος είναι ο μετέπειτα Άγιος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, διοικεί δηλαδή την ανατολική πλευρά και αναζητεί που θα βάλει την πρωτεύουσά του. Κοιτάξτε, η ανατολική πλευρά, που ήταν η καταπληκτική πλευρά της ανατολικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είχε πόλεις μαγικές, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, πόλεις τριλικές, θα μπορούσαν να είναι η πρωτεύουσα. Και εκείνος άνοιξε το χάρτη και σαν δεύτερος βίζαντας είπε: αυτή η πόλη θα γίνει η πρωτεύουσά μου. Το Βυζάντιον. Το Βυζάντιον θα γίνει η πρωτεύουσά μου. Και εκεί έκανε την πρωτεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη, που δεν είναι σε καλό σημείο για ολόκληρη την ανατολική αυτοκρατορία, είναι πολύ δυτικά για την ανατολική αυτοκρατορία. Κανονικά θα έπρεπε να διαλέξει την Αντιόχεια, ας πούμε. Αλλά διάλεξε την Κωνσταντινούπολη ακριβώς με το κριτήριο του Βίζαντα και με την καθοδήγηση του Απόλλωνα. Μάλιστα. Διάλεξε την Κωνσταντινούπολη, της έδωσε το ονοματάκι του, έγινε Κωνσταντινούπολης η πόλη. Μάλιστα. Και προσέξτε να δείτε. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε, ξέρετε, κάθε αυτοκρατορία έχει κάτι δυνατό. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε πολλά δυνατά. Ένα από αυτά ήταν τα καταπληκτικά τεχνικά έργα, δρόμοι, λουτρά, υδραγωγία, καταπληκτικά τεχνικά έργα, μάλιστα. Και δεύτερον, οι νόμοι της. Το ρωμαϊκό δίκαιο, η νομοθεσία. Σε αυτό η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έχει μείνει στην ιστορία. Γιατί σας το λέω αυτό? Οι Ρωμαίοι διοικούσαν όλες αυτές τις περιοχές. Στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν βγάζανε μια διαταγή, φυσικά την έγραφαν στα λατινικά, και αμέσως από κάτω έγραφαν περίληψη ελληνικά. Γιατί? Διότι ο κόσμος δεν γνώριζε τα λατινικά. Δεν κερδίθηκε η λατινική γλώσσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μία ήταν η γλώσσα που ήξεραν, τα ελληνικά. Και οι Ρωμαίοι, όπως έλεγαν,
κινδύνευσαν να χάσουν τη γλώσσα τους από τα ελληνικά. Όχι να συμβεί το αντίστροφο, διότι για να είσαι Ρωμαίος πολιτικός, δεν ξέρω αν ξέρετε, για να είσαι Ρωμαίος πολιτικός και να έχεις μια ελπίδα ότι θα επιδράσεις στην κοινωνία σου, έπρεπε τελείως τυχαία να χρησιμοποιείς κάθε τόσο ελληνικές λέξεις. You know what I mean. Ελληνικές λέξεις και ελληνικές φράσεις. Δηλαδή, δεν μπορούσε να είσαι Ρωμαίος πολιτικός και να είσαι μέσα στη Σύκλητο, ας πούμε, και να μην λες μια ολόκληρη φράση στα ελληνικά. Διότι τι έδειχνες έτσι. Εσείς που με ακούτε να ξέρετε, εγώ είμαι μορφωμένος και αυτά που λέω είναι σωστά. Ούτε το κορίτσι σου μπορείς να το ρίξεις χωρίς να του μιλήσεις τα ελληνικά. Γιατί εγώ που σου κάνω κόρτε, δεν είμαι όποιος, ξέρω ελληνικά. Έτσι ήταν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το λέω αυτό διότι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρχαν στα ελληνικά από κάτω. Στην ανατολική πλευρά, σε περίληψη. Γιατί αλλιώς δεν καταλάβαινε κανείς τι θέλει να πει ο ποιητής, ο διοικητής, και ας ήταν Ρωμαίος, και ας ήταν τόσο σπουδαίος. Για να καταλάβουμε τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού, να σας πω το εξής. Το 325 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός, ήταν οπαδός του Μήθρα, ίσως αν γνωρίζετε, μια θρησκεία της Ανατολής, σύμφωνα με το βίο του, βαφτίστηκε την ώρα του θανάτου του χριστιανός, ενδιαφερόταν πολύ για τον χριστιανισμό και μάθαινε γι' αυτό και ζήτησε να καταλάβει τι λέει ο χριστιανισμός. Και κάλεσε τους καλύτερους, τα πιο γνωστά ονόματα που ήταν εκεί γύρω στην περιοχή του και να τους ρωτούσε τι λέει ο χριστιανισμός και κατάλαβε ότι δεν του λέγανε τα πρόσωπα το ίδιο πράγμα. Και τούτο διότι είμαστε στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ο χριστιανισμός είναι γεμάτος με αιρέσεις. Αιρέσεις του Νεστορίου, αιρέσεις. Να δουν τα μάτια σου. Και κατάλαβα ότι έχει πρόβλημα αυτή η θρησκεία, η οποία ήταν σε εξέλιξη στα εδάφη του και αποφασίζει μόνος του να οργανωθεί ο χριστιανισμός. Και λέει, θα φέρω στα εδάφη μου τα πιο μεγάλα στελέχη του χριστιανισμού από όλη την αυτοκρατορία μου για να καθίσουν κάτω να γράψουν τι λέει ο χριστιανισμός. Αυτό συμβαίνει το 325 μετά Χριστόν στην Νίκαια της Βυθινίας. Είναι η πρώτη οικουμενική σύνοδος. Και την πήρε πάνω του μόνος του, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο οποίος και ζήτησε και έμαθε πού είναι τα πιο μεγάλα κεφάλια, οι πιο σπουδαίοι χριστιανοί, στελέχοι του χριστιανισμού, στην Αιθιοπία, γιατί η Αιθιοπία είχε πολύ χριστιανισμό και πρώιμο, στην Αίγυπτο, στην περιοχή που σήμερα είναι Τινησία, Λιβύη κτλ., στην περιοχή που σήμερα είναι Ιορδανία, Συρία, Ιράκ, όλες αυτές τις περιοχές, σημερινή Τουρκία, σημερινή Ελλάδα, σημερινή Βαλκάνια κτλ., κάλεσε τα μεγαλύτερα μυαλά του χριστιανισμού να έρθουν στη Βυθινία. Και όχι μόνο κάλεσε, τα πλήρωσε. Πλήρωσε τα μεταφορικά, την διαμονή, τη διατροφή. Ήτανε ρωμαϊκά έξοδα αυτά. Και ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 200 τόσοι άνθρωποι, στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 και όπως ξέρετε τότε συνεγράφησαν τα πέντε πρώτα σημεία του Συμβόλου της Πίστεως. Άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Διότι αυτή ήταν η οδηγία του αυτοκράτορα. Καθίστε κάτω και αποφασίστε τι πιστεύετε. Δεν μπορεί ο ένας να λέει το άλλο. Πρέπει να είναι γραμμένο αυτό. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Ήρθαν 200 τόσοι άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Νίκαια της Βυθινίας. Για να γράψουν το πιστεύω του χριστιανισμού. Σωστά. Στη Νίκαια της Βυθινίας μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και παρουσιάστηκε την πρώτη μέρα την έναρξη των εργασιών, έκανε ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος. Και ως Ρωμαίος αυτοκράτορας απευθύνθηκε στο κοινό του, στους συμμετέχοντες, στην λατινική γλώσσα φυσικά, σωστά. Τέλειωσε τον λόγο του, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο συνέδριο και έφυγε. Και το συνέδριο συνεδρίασε σε μία μόνο γλώσσα. Δεν υπήρχε άλλη. Τα ελληνικά.
θεωρούνταν αυτονόητο ότι οι χριστιανοί που ήρθαν από την Αιθιοπία, από την Τινησία, από τη Λιβύη, από το Ιράκ, από την... θα μιλούσαν όχι απλώς ελληνικά, σε ανώτατο επίπεδο ελληνικά, γιατί για να συγγράψεις το πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν, Ουρανού και Γης, Ορατών, Τεπάντων και Αοράντων και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστό, όλα αυτά είναι ελληνικά και προσέξτε, το κείμενο, το πιστεύω της χριστιανικής θρησκείας είναι από τα πιο επεξεργασμένα κείμενα της παγκόσμιας ιστορίας. Πήρε 120 χρόνια και 4 οικουμενικές συνόδους για να μπει η τελική τελεία. Λοιπόν, αυτό το κείμενο στο οποίο ένα λάθος απόχρωσης γλώσσας να έκανες, ένα και να βάζεις σε λάθος σημείο, ένα κόμμα να βάζεις σε λάθος σημείο, σε έβγαζε αίρεση, 200 τόσοι άνθρωποι ξέραν τόσο καλά ελληνικά, που το 99,9 των φοιτητών σήμερα της ελληνικής, των ελληνικών πανεπιστημίων που έχουν έρθει όλοι με 19 και 20, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, άμα ξέρεις την αλφάβητο, παίρνεις 18 και πάνω από την αλφάβητο παίρνεις 19 ή 20. Δεν υπάρχει άλλος βαθμός αυτή τη χώρα. Είναι ένα θαύμα παγκοσμίως. Τόσοι αριστούχοι σε αυτή τη χώρα, ένα θαύμα. Οι οποίοι δεν ξέρουν να ξεκλίνουν το εγώ, η μη εστί, δεν ξέρουν, όμως έχουν έρθει με 20. Με 20. Αυτή αν ήταν στη Σύνοδο της Βυθινίας, όχι το πρώτο... την πρώτη λέξη δεν θα ήξεραν να γράψουν κτλ. Ωστόσο, αυτοί που είχαν έρθει από την Σομαλία, από την Αίγυπτο κτλ. Ξέραν κάτι ελληνικά που δεν έκανα λάθος την απόκρουση της γλώσσας. Και γράφει και αυτό το συγκλονιστικό κείμενο σε μία γλώσσα. Στα ελληνικά, μόνο στα ελληνικά. Μιλάμε για θαύμα, συμφωνούμε. Μια γλώσσα πανίσχυρη, η οποία έτσι κι αλλιώς στην Ανατολική Μεσόγειο, τα λατινικά δεν έπαιξαν το ρόλο της, τελείως. Ήταν δεύτερη γλώσσα μετά τα ελληνικά. Και έχει σημασία αυτό, διότι οι αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος είναι Ρωμαίος αυτοκράτορος, μιλάει λατινικά, δεν το συζητούμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να σε... να είσαι σπουδαίο πρόσωπο στην... πώς σήμερα για να είσαι ένας πολιτικός κύρος, πρέπει να ξέρεις καλά αγγλικά, λέω τώρα έτσι. Λέω τώρα σε όλο τον κόσμο για να είσαι. Θεωρείται αυτονόητο ότι ξέρεις αγγλικά καλά. Τότε και εκείνη την εποχή θεωρούνταν αυτονόητο ότι ξέρεις καλά ελληνικά. Δεν πάει στην περίοδο. Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος γνώριζε ελληνικά ως μορφωμένος άνθρωπος, δεν ήταν η γλώσσα του, ως μορφωμένος άνθρωπος. Επί Κωνσταντίνου τα κείμενα τα οποία γράφονται στην Ανατολική Αυτοκρατορία είναι στα λατινικά και έχουν περίληψη στα ελληνικά. Σταδιακά, μετά τον Ιστινιανό, τα κείμενα αρχίζουν και γράφονται ελληνικά με περίληψη στα λατινικά. Που θα πει ότι πλέον η διοίκηση ελληνοποιείται και στη γλώσσα. Και σταδιακά μετά το 800 μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν ξέρουν καν λατινικά. Είναι μόνο, γνωρίζουν μόνο ελληνικά και γράφουν μόνο ελληνικά. Και όλα γράφονται πια στα ελληνικά, γιατί έτσι κι αλλιώς στα ελληνικά μιλάει αυτή η περιοχή. Ως δεύτερη γλώσσα ή ως πρώτη, ανάλογα αν είσαι Έλληνας. Αν δεν είσαι Έλληνας, είναι η δεύτερη σου γλώσσα, η μητρική είναι άλλη και μιλάει στα ελληνικά. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτό που ονομάστηκε από τους Δυτικούς Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά το 1500, ήταν μια ελληνόφωνη αυτοκρατορία στη διοίκησή της. Εκεί που έμεινε πιο επίμονη η χρήση της λατινικής γλώσσας, όλα είναι πλέον στα ελληνικά από ένα σημείο και πέρα, τα πάντα. Όλη η διοίκηση είναι στα ελληνικά. Και οι αυτοκράτορες μιλούν ελληνικά και γράφουν ελληνικά και τέλειωσε. Είναι το δίκαιο. Το δίκαιο, δηλαδή στην νομοθεσία, η λατινική γλώσσα έμεινε πιο επίμονα για μεγαλύτερο διάστημα. Αλλά και πάλι και εκεί έγινε ελληνική. Τι θέλω να πω με αυτό. Το Βυζάντιο μιλούσε ελληνικά, έγραφε ελληνικά, ήταν ένας πολιτισμός που βασίζονταν στην ελληνική γλώσσα και φυσικά υπήρχαν πολλοί λαοί μέσα σε αυτόν, γιατί σε όλες τις αυτοκρατορίες υπάρχουν πολλοί λαοί. Η ελληνική γλώσσα ήταν κυριαρχή. Και τα 4 πατριαρχία της Ανατολής μιλούσαν ελληνικά αυτονοήτως και έγραφαν ελληνικά αυτονοήτως.
Θα μου πείτε γιατί οι αυτοκράτορες έλεγαν τον εαυτό τους Ρωμαίο αυτοκράτορα. Έχει σημασία αυτό γιατί είναι κάτι που συζητιέται που και που και που έχει κάθετη απάντηση, πολύ διαφορετική από αυτή που καμιά φορά ακούγεται. Όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου ονόμασαν τον εαυτό τους καθέτος Ρωμαίο αυτοκράτορα. Μην τους πεις ότι δεν είναι Ρωμαίος αυτοκράτορας. Και ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος την ώρα που πέθαινε πάνω, σκοτώνονταν πάνω, μάλλον ο άνθρωπος σκοτώθηκε, πάνω στα τείχη πολεμώντας, Ρωμαίος αυτοκράτορας θα έλεγε ότι είμαι. Να σας πω γιατί. Και πολύ σωστά. Γιατί ήταν η εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, αλλά για τον εξής λόγο. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο ανατολικό της τμήμα κρατήθηκε. Κρατήθηκε μέχρι το 1453, σωστά? Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέρευσε ολότελα, ολότελα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε Ρώμη δεν υπήρχε. Το 550 δεν υπήρχε ούτε Ρώμη, είχε καεί από πάνω μέχρι κάτω δύο φορές. Μια φορά από τους Βυσιγότθους και μια φορά από τους Λομβαρδούς. Δεν έμεινε τίποτα, ούτε αυτοκράτορας, ούτε τίποτα, τίποτα, πάει, διαλύθηκε το σύμπαν. Όλα κατέρευσαν στη δυτική πλευρά, μπήκαν οι γερμανικά φύλλα, οι Βυσιγότθοι και οι Λομβαρδοί που σας αναφέρω, είναι γερμανικά φύλλα, τα οποία κατέκτησαν τη Δυτική Ευρώπη και κατέκτησαν και την Ισπανία και τη Γαλλία και στη συνέχεια εκεί δημιουργήθηκε η νέα πρώτη αυτοκρατορία το 800 μετά Χριστόν από τους Φράγκους. Οι Φράγκοι ήταν οι σπουδαιότεροι Γερμανοί και τους έχουμε στο νου μας ως Γάλλους. Τι ωραίο μπέρδεμα. Οι Γάλλοι λένε τον εαυτό τους Φρανς. Δηλαδή η χώρα των Φράγκων, που θα πει Γερμανοί. Μην τους το πείτε, θα πάθουν συγκοπή. Το ξέρουν. Το ξέρουν ότι Φρανς θα πει Φραγκία, δηλαδή Γερμανοί. Οι Φραγκοί ήταν οι πιο Γερμανοί δεν υπήρχαν τους Φράγκους. Παρακαλώ. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Ναι, αυτό πάμε να σας πω τώρα. Χαίρομαι για τη Φιλωμά. Όχι, σωστό, 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 το λέω με χαρά, ναι. Να σας πω, και έχει σημασία αυτό που σας λέω. Δηλαδή, η δυτική πλευρά κατέρευσε, το 550 δεν υπήρχε τίποτα. Και τι υπήρχαν, διάφορες ομάδες Γερμανών, που ήταν φύλλα γερμανικά, Βάνδαλοι, Λομβαρδοί, Φράγκοι, Αλαμανοί, ένα σωρό, είναι τόσοι πολλοί που Ιγούτοι, Άγγλοι, Σάξονες, όλοι αυτά είναι... Ξέρετε ότι οι Άγγλο-Σάξονες είναι Γερμανοί. Τα Αγγλικά είναι γερμανική γλώσσα. Τα Αγγλικά που μιλούμε ανήκουν στις γερμανικές γλώσσες, διότι οι Άγγλοι και οι Σάξονες ήταν γερμανικά φύλλα από αυτά που κάνανε διαδρομές στην Ευρώπη και πέρασαν τη μάχη και εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία, όπου κατοικούσαν οι Βρετανοί που μιλούσαν κελτικά και εκεί χάσανε τη γλώσσα τους από τους Γερμανούς. Ωραία, σας μπέρδεψα. Η αγγλική γλώσσα, η πιο σημαντική γλώσσα σήμερα, είναι μια γλώσσα που διαμορφώθηκε γύρω στο 500 μετά Χριστόν. Η ελληνική γλώσσα, είμαστε βέβαιοι, όχι απλώς διότι ήταν διαμορφωμένη, γραφότανε κιόλας στο 1500 π.Χ. Λέω τώρα. Λέω, μια μικρή διαφορά, λέω, επειδή you know what I mean. Σε σχέση δηλαδή με την σημασία της γλώσσας, έχετε την ανησυχία σας. Η δράση του ευαίσθητου και η δράση της νοικοκυράς. Το ζεύγος συρίγου κάνει τον σωστό συνδυασμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι Άγγλοι σήμερα, όπως ξέρετε, μιλούν μια γλώσσα που είναι γερμανική γλώσσα. Τα αγγλικά ανήκουν στις γερμανικές γλώσσες. Μιλάγαμε όμως για την Γαλλία, αυτή δεν είναι το ερώτημά σας. Ναι. Αυτό. Οι Φράγκοι είναι από τα γερμανικά φύλλα. Το πιο άγριο γερμανικό φύλλο από όλα αυτά. Μπορούμε να μιλάμε έτσι. Όχι. Δεν σας άκουσα, μπορούμε. Τίποτε. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι Φράγκοι κατέλαβαν τη Γαλλία γύρω στο 600 μετά Χριστόν, την κατέλαβαν, την έλεγξαν. Και μετά άρχισαν να καταλαμβάνουν τμήματα που σήμερα είναι Βόρεια Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδία, τμήματα της Γερμανίας. Και ο μεγάλος τους αρχηγός ήταν ο Καρλομάγνος. Ο Καρλομάγνος είχε
έδρα του, το Άχεν. Το Άχεν είναι σήμερα στη Γερμανία, κοντά προς την Ολλανδία. Ένα σήμαντο χωριό ήταν, το οποίο έγινε η έδρα του. Αυτός ο Καρλομάγνος ήταν ο αρχηγός των Φράγκων εκείνη την εποχή, το 800 μετά Χριστόν, και αυτός ήταν φοβερός τύπος, Γερμανός όσο δεν πάει, δεν ήξερε να διαβάζει, αλλά ήταν σκληρός πολεμιστής και πολύ άξιος πολιτικός, και αυτός, αν ξέρετε, στέφθηκε αυτοκράτορας των Φράγκων από τον Πάτα Πάπα της Ρώμης. Αυτό είναι μεγάλη εξέλιξη, διότι σήμαινε ότι ο Πάπας πλέον έχει προστασία, πολιτική προστασία, κάτι που δεν είχε για πολλούς αιώνες, και έτσι το Βυζάντιο, ο Πατριάρχης του Βυζαντίου ήταν πάρα πολύ δυνατός, δεν άκουγε Πάπα και έλεγε σιγά μωρέ. Και τώρα ο Πάπας θα γινόταν δυνατός και θα έχουμε το σχίσμα σε λίγο. Έχει σχέση. Το 1054, λίγα χρόνια μετά, θα έχουμε το σχίσμα που σχετίζεται με αυτή την αλλαγή των πραγμάτων. Όμως ξέρετε, το ερώτημα δεν το ξεχνώ. Ο Καρλομάγνος στείνει μια αυτοκρατορία, που είναι η πρώτη αυτοκρατορία μετά τη διάλυση εκεί στα δυτικά. Στα ανατολικά δεν διαλύθηκε η αυτοκρατορία, διήρκησε 1100 χρόνια. Το Βυζάντιο είναι ένα θαύμα της παγκόσμιας ιστορίας. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στα δύο, το δυτικό διαλύθηκε, το ανατολικό διήρκησε μέχρι το 1453. Άλλα 1000 χρόνια από το δυτικό. Α, καταπληκτικό πράγμα. Το δυτικό είναι στα Χτικέ Μπούρμπερι και παίρνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί το έχουν διαλύσει και τώρα το ξανακτίζουν από την αρχή. Ξανακτίστηκε η Δυτική Ευρώπη πάνω σε γερμανική βάση. Και ο Καρλομάγνος δημιουργεί μια αυτοκρατορία που την ονομάζει ως εξής. Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Ωραίο! Προσέξτε να δείτε, τα ονόματα έχουν μήνυμα. Δεν είναι στον αέρα. Αγία, δηλαδή είχε γίνει και χριστιανός ο Καρλομάγνος, γι' αυτό και τον έστεψε ο Πάπας, οι Γερμανοί ήταν διάφορα φύλλα που δεν είχαν ακόμη μπει στο ψήνιμο. Αγία Ρωμαϊκή του Γερμανικού Έθνους, δηλαδή οι Φράγκοι παρουσιάζονται σαν να είναι η κεντρική φυλή όλων των Γερμανών, και ήταν, που ήταν άπειρα φύλλα, όχι εχθρικά μεταξύ τους, δεν ήταν φιλικά μεταξύ τους, και είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τι θέλει να πει ο ποιητής με το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Προσέξτε, όποιος χρησιμοποιούσε τον όρο Ρωμαϊκός διεκδικούσε την έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως νομιμότητα δική του. Επομένως, βγαίνουν οι Γερμανοί και λένε, μάγκες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι δικιά μας. Έχουμε κάθε δικαίωμα να την ξαναστήσουμε εμείς, οι Γερμανοί. Σωστά. Και προσέξτε να δείτε, η λέξη δεν έμεινε εκεί, διότι στη γερμανική ζωή όπως εξελίχθηκε, ο επικεφαλής των Γερμανών ονομαζόταν Κάιζερ, που είναι Κέσαρ. Κέσαρ σε γερμανική παραφθορά, που θα πει ότι μονίμως οι Γερμανοί έλεγαν ότι εμείς είμαστε οι διάδοχοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρα νομιμοποιούμαστε να ξανακατακτήσουμε τους Γάλλους, τους Έλληνες, τους Ιταλούς, τη Βόρεια Αφρική, τα ρωμαϊκά σύνορα, σωστά. Ούμιν αλλά και βορείως του Βυζαντίου υπήρξε ένας λαός, και αυτός πολύ άγριος, που όμως μετά το 1400 είναι σε άνοδο. Λέγονται Ρώσοι και αυτοί έχουν γίνει χριστιανοί από τους Βυζαντινούς. Μάλιστα. Και έτσι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όταν ήρθε η ώρα του σχίσματος, δηλαδή το 1054, οι Ρώσοι έμειναν στην Ορθοδοξία. Δεν πήγαν με τον Πάπα. Γι' αυτό και είναι Ορθόδοξοι μέχρι σήμερα. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη της Ορθοδοξίας. Γιατί σας το λέω αυτό. Μπορεί το Βυζάντιο με τους Ρώσους να είχαν συγγένεια πνευματική, και μέχρι σήμερα έχει αυτή η πλευρά της γης, γιατί υπάρχει αυτό το νήμα του Βυζαντίου. Ωστόσο, ο αυτοκράτορας των Ρώσων ονόμασε τον εαυτό του από το 1400 και μετά Τσάρο, που το Τσάρ προέρχεται από το Κέσαρ, Τσάρ, Κέσαρ, Τσάρ, Τσέζαρ, Κέσαρ, Τσέζαρ, Τσάρ. Δηλαδή, ο αυτοκράτορας των Ρώσων παίρνει και εκείνος τη σκυτάλη από τους Γερμανούς από την άλλη πάντα και λέει, μάγκες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι δική μου.
Και ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που είναι ο μόνος που πραγματικά έχει μείνει ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θα απομακρύνει από τον εαυτό του τον όρο Ρωμαίος, θα ήταν σε ολόκληρη προδοσία. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Γιατί δεν θα αφήσει τους άλλους να λένε ότι εγώ θα κάνω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τελικά κανείς δεν την έκανε, αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν ένα παιχνίδι όρων που σχετίζεται με αυτά τα πράγματα. Με τον ελληνισμό και την ελληνική γλώσσα να είναι τόσο ισχυρή. Είμαστε στο 1400, στο 1500, αυτή η περιοχή πλέον έχει καταληφθεί από τους Οθωμανούς και μέσα στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αντίθετα από πολλές πλευρές που εμείς έχουμε αναδείξει κάποιες φορές έτσι στο γενικό λόγο, όχι στον επιστημονικό, η ελληνική πλευρά έκανε θαύματα. Όχι ότι δεν υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό αμάθεια κτλ. Έτσι και αλλιώς. Το να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι στα σχολεία, δεν πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι στα σχολεία. Πρόσφατα. Πρόσφατα είναι που πάνε όλοι οι άνθρωποι στα σχολεία. Οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν. Όταν ήμουνα, άμα δείτε έγγραφα ελληνικά, στα ελληνικά αρχεία του 1910, του 1920, ένα σωρό άνθρωποι υπογράφουν με σταυρό. Ούτε καν Έλληνες του ελληνικού κράτους. Ήταν ήδη 100 χρόνια ελληνικό κράτος και ένα σωρό άνθρωποι δεν είχαν την υπογραφή τους, δεν ξαναγράφουν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι στα σχολεία, πολύ πρόσφατα αυτό το πράγμα. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο ελληνισμός έκανε θαύματα σε δύο πεδία. Στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα. Που είπαμε ξεκινώντας. Και έτσι φτάσαμε στο 21. Στην εκπαίδευση, αντίθετα από αυτό το οποίο λέμε, να πω κάτι. Οι περισσότεροι Έλληνες, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν ξέραν παραελάχιστα γράμματα. Άμα ξέραν. Και άμα μάθαιναν 5 γράμματα, δεν μαθαίναν στο σχολείο, όχι σχολείο, στην εκκλησία του χωριού τους, από τον ιερέα, με το Ευαγγέλιο, που ήταν το μόνο βιβλίο το οποίο υπήρχε. Ωστόσο, υπήρχε ένα μεγάλη ζώνη ανθρώπων, Ελλήνων ή Ελληνομαθών, οι οποίοι συνέχιζαν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Και τούτο διότι τα 4 πατριαρχία της Ανατολικής Μεσογείου παραμένουν ελληνόφωνα. Συνεχώς μέχρι σήμερα. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είναι ελληνόφωνα. Και στην περίοδο οι Οθωμανοί διοικούσαν με βάση το θρήσκευμα. Αν εσείς και εγώ ζούσαμε το 1700, λίγο τους ενδιέφερε αν η Μαρία Ευθυμίου μιλάει κινέζικα ή ή πορτογαλικά ή ελληνικά, εκείνο που θα τους ενδιέφερε είναι αν είναι χριστιανοί, Εβραία ή Μουσουλμάνα και αν είναι χριστιανοί σε ποιο δόγμα ανήκει. Το ξέρετε, αυτό ήταν μια αυτοκρατορία που διοικούσε με βάση το θρήσκευμα. Και επομένως, επειδή διοικούσε με βάση το θρήσκευμα, έδινε μεγάλη βάση σε αυτό, μεγάλη σημασία. Ο χριστιανοί Ορθόδοξοι ήταν η πλειοψηφία του πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια συνεχώς. Και στην Αιγύπτου Ανατολή, σε μεγάλο βαθμό. Και ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το γεγονός ότι αυτοί ποιμένονταν από πατριαρχία ελληνόφωνα έκανε το πράγμα. Οι Βούλγαροι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Ρουμάνοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Σέρβοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Βορειομακεδόνες είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Βορειομακεδόνες εννοώ αυτούς που δεν βάλαμε το. Την ταυτότητα δεν τη βάλαμε, δεν ξέρω αν ξέρετε. Οι Βορειομακεδόνες, λοιπόν, αυτή τη Βόρεια Μακεδονία, είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Αλβανοί ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι μέχρι το 1700 περίπου. Τώρα πια έχουν στην πλειοψηφία τους γίνει Μουσουλμάνοι. Θέλω να πω, όλοι αυτοί οι λαοί ποιμένονταν από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, κάποιοι είχαν και δικούς τους πατριάρχες, οι Τούρκοι κλείσαν όλα τα πατριαρχεία, τα άλλα και κρατήσαν μόνο τις Κωνσταντινούπολης. Που θα πει ότι η ελληνική γλώσσα ήταν κέρια γλώσσα στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για εκατομμύρια Χριστιανούς Ορθοδόξους. Και επειδή είναι πατριαρχία αυτά, σε υψηλό επίπεδο, διαβάζουν συνεχώς τα κείμενα της ελληνιστικής κοινής. Για να γίνεις επίσκοπος, μητροπολίτης, ιερέας, έπρεπε να ξέρεις. Να διαβάζεις τα ιερέας, όχι και τόσο, αλλά μητροπολίτης και επίσκοπος, οπωσδήποτε να ξέρεις να διαβάζεις καλά αυτά τα κείμενα, η ελληνική γλώσσα παρέμενε σε υψηλό επίπεδο. Και οι Έλληνες δημιουργούν σχολεία. Εξαιρετικά, θα σας στεναχωρήσω. Τα καλύτερα σχολεία της Βαλκανικής στην περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν ελληνικά. Λέω τώρα διότι υπάρχει αυτό το ότι δεν μαθαίναν οι άνθρωποι σχολεία, γιατί κλείναν τα σχολεία, οι Τούρκοι δεν επέτρεπαν, αυτά είναι ανοησίες.
Υπήρχαν σπουδαιότατα ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, στο κέντρο των πόλεων, στην πλατεία των πόλεων, μεγάλα, τόσο μεγάλα που αποκλείεται ο Πασάς να μην τα βλέπει. Πώς θα σας πω. Είναι σχολεία μεγέθους του κοινοβουλίου. Δηλαδή, στα Γιάννενα υπήρχαν 5 σχολεία, πρώτα στα γράμματα, στα γρόσια και στα άρματα, 5 σχολεία, τα οποία χρηματοδοτούσαν έμποροι, πλούσιοι Έλληνες έμποροι που είχαν κάνει χρήματα στη Ρωσία οι περισσότεροι και έστελναν χρήματα και δημιουργούνταν τέτοια σχολεία, εξαιρετικά. Σχολεία, περίπου 30 σχολεία ελληνικά, από το 17ο αιώνα μέχρι και το 19ο, είναι τα καλύτερα σχολεία της Βαλκανικής, με απόσταση. Πολλά από αυτά έχουν αίθουσες χημίας και φυσικής, έχουν βιβλιοθήκες, έχουν δανειστικές βιβλιοθήκες της Καϊρίου, εδώ οι φίλες οι καλές που έχετε τη σπουδαία βιβλιοθήκη. Και είναι, δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ στα Μπελάκια? Έχετε πάει ίσως ποτέ στο Πήλιο, στις μιλιές του Πηλίου, έχετε πάει? Στο κέντρο, στην πλατεία του Πηλίου, είναι η περίφημη σχολή των Μιλιών. Ένα κτίριο το οποίο είναι απίστευτα πανέμορφο, είναι στην πλατεία του Μιλιών, με βιβλιοθήκη, με αίθουσες για αστρονομία κτλ. Κτλ. Τέτοια κτίρια στα Γιάννενα, στην Άρτα, στην Αθήνα, στην Σμύρνη, 2 εξαιρετικά σχολεία, η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, στοιχείο, αφήστε το, στοιχείο έχουμε σχολεία επίπεδου πανεπιστημίου, δηλαδή ηχείως έλαβε στην πλευρά της παιδείας, στις Κηδονίες, Κηδονίες λέγονται σήμερα οι Βαλοί, εξαιρετικά ελληνικά σχολεία, στην Αδριανούπολη, στην Κωνσταντινούπολη, καλά στη Βούδα και στην Πέστη, μιλώ στο εξωτερικό, τώρα μιλώ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο Ιάσιο, στο Βουκουρέστι, σπουδαία σχολεία, ακαδημίες ελληνικές. Αυτά τα περίπου 30 σχολεία είναι τα καλύτερα σχολεία ολόκληρης της Βαλκανικής και στέλνουν σε ελληνικά σχολεία για να σπουδάσουν τα παιδιά τους οι χριστιανοί ορθόδοξοι των Βαλκανίων. Δηλαδή, Βούλγαροι που είχαν χρήματα, Ρουμάνοι που είχαν χρήματα, Αλβανοί που είχαν χρήματα, χριστιανοί ορθόδοξοι πάντα, έστελναν τα παιδιά τους σε ελληνικά σχολεία. Πώς σήμερα στέλνουμε τα παιδιά μας στο Αμερικανικό Κολέγιο? Λοιπόν, έτσι τα στέλνανε στα ελληνικά σχολεία, γιατί θεωρούνταν τα καλύτερα σχολεία της Βαλκανικής μέχρι και το 19ο αιώνα. Όχι, και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, τα ελληνικά σχολεία στην σημερινή Βουλγαρία, στη σημερινή Ρουμανία, στη σημερινή Βόρεια Μακεδονία, στη σημερινή Αλβανία ήταν τα καλύτερα σχολεία. Όλων. Και εκεί σπούδαζαν όλοι. Δηλαδή, παρέμενε η ελληνική γλώσσα μια γλώσσα υψηλής παιδείας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είπατε, δεν υπήρχε. Οι Οθωμανοί δεν είχαν ποτέ απαγορεύσει την δημιουργία σχολείων. Ούτε την είχαν απαγορεύσει, ούτε την... δεν ασχολούνταν. Θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση είναι θέμα της κάθε θρησκείας. Αυτοί είχαν τα δικά τους σχολεία μέσα στους μεντρεσέδες τους, δηλαδή, που ήταν κυρίως... κάποιοι από αυτοί ήταν και αξιόλογοι, αλλά ήταν μέσα στο θρησκευτικό τους πλαίσιο. Οι περισσότεροι δεν είχαν, ήταν άνθρωποι αγράμματοι ή ολιγογράμματοι, αλλά υπήρχαν τόσα καλά σχολεία που σε αυτή κανένας άλλος λαός δεν είχε τόσο πολύ καλά σχολεία, άρα και τη ζώνη των λογίων που είχαν οι Έλληνες. Γι' αυτό βρεθήκαμε στις εθνοσυνελεύσεις μας και πήραμε τέτοιες αποφάσεις ξαφνικά. Από κάποιες ομάδες πολύ προχωρημένων ανθρώπων που όχι μόνο είχαν καλή παιδεία από τα Οθωμανικά, αλλά ήταν και στο εξωτερικό. Πήγαιναν στη Βούδα, πήγαιναν στην Πέστη, πήγαιναν στη Βιέννη και επομένως γύρισαν πίσω στις εθνοσυνελεύσεις και είπαν πολύτευμα εκτελεστικών, βουλευτικών, δικαστικών, ανεξάρτητο από το βουλευτικό, τι απίθανα πράγματα. Και όλοι ψηφίζαν έτσι. Μέχρι παιδί μου, καταλάβαιναν ακριβώς τι ψηφίζαν. Οι περισσότεροι δεν ήταν μέσα στις εθνοσυνελεύσεις, ήταν κάτι προύγοντες Πελοποννήσου, τέλος πάντων οι οποίοι ξέρανε και την Πελοπόννη. Δεν ξέρω όμως πολλά πράγματα. Αλλά μάλλον ήταν όπως όταν πάει κανείς να δει σύγχρονη τέχνη πολύ πρωτοποριακή και βλέπεις κάτι και λες, Θεέ μου, τι είναι αυτό που
Μπορώ να το ρίξω στα σκουπίδια, αλλά δεν λες, δεν το λες κιόλας. Γιατί είσαι πολύ μορφωμένος και κινδυνεύεις να εκτεθείς ότι δεν καταλαβαίνεις κάτι πολύ περίπλοκο και έχεις δίπλα σου κάποιον που λέει βλέπεις. Τι καταπληκτικό είναι. Έχει δείχνει του κόσμου της την αντίληψη του κόσμου για τα κυρίες. Ναι. Ενώ δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Εσύ αυτό που θέλεις να το πετάξεις στο σκουπίδι. Εν πάση περιπτώσει, το πιθανότερο είναι ότι κάτι τέτοιοι τύπου που ξέρανε σε μεγάλο βάθος τα γαλλικά, τα αμερικανικά ζητάγματα κτλ. Λέγανε κάτι υπέροχα πράγματα με ωραίες λέξεις. Ναι, λέγανε οι άλλοι, όπως και εγώ λέω, τι ωραίο είναι αυτή η ιδέα που δεν μ' αρέσει. Λέω. Ίσως και αυτοί να μην καταλάβαιναν ακριβώς τι ψήφιζαν, αλλά εντάξει, είμαι στο παιχνίδι. Υπήρχαν όμως οι άνθρωποι που είχαν αυτή την παιδεία και αυτή την εξοικείωση. Και την είχαν όχι μόνο μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά και αμόρφωτοι άνθρωποι που ήταν επιχειρηματίες. Ήταν δηλαδή ναυτικοί και που πηγαίναν μετά. Ξέρετε, οι Ιδραίοι εμπορεύονταν με την Αργεντινή. Οι Ιδραίοι πηγαίναν στην Αργεντινή το 1800. Το 1803 έχουμε κάτι κείμενα ιδραϊκά που λένε τα πλοία μας ταξιδεύουν από την Αργεντινή και την Ολλάνδα έως τις Ινδίες και την Καλκούτα. Εδώ δεν παίζει, δεν είναι αστείο πράγμα. Μπορεί αυτοί οι ναυτικοί να μην ξέρανε να γράψουν και να διαβάζουν, αλλά είχαν δει τον κόσμο, έχει σημασία. Είχαν ορίζοντες μπροστά τους και έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι κρατηθήκαμε και κρατιόμαστε ακόμα ψηλά από αυτές τις ρίζες που έχουμε, που είναι μεγάλες, από αυτή τη γλώσσα, αυτή την αυτοσύνη και την παιδεία που έστω και αν όλα μας τα βλαστάρια παίρνουν 20, ακόμα υπάρχουν μερακλείδες παιδευτικοί που σέβονται τον εαυτό τους και κάνουν δουλειά γερή και βγάζουν παιδιά που μαθαίνουν γράμματα. Εν πάση περιπτώσει. Να σας πω κάτι. Είμαι εδώ, αν θέλετε, ευχαρίστως για ερωτήσεις. Ευχαρίστως. Είπατε. Έχετε όμως προχωρήσει την Τετάρτη. Ευχαρίστως. Έχουμε και την Πέμπτη και την Έκτη. Να σας πω κάτι που μας διακρίνει είναι το πάθος και η τρέλα. Αν δεν είχαμε και αυτά τα δύο, θα χαθούμε από προσώπου γης. Λέω τώρα. Μέσα στη ζωή μας, τουλάχιστον αυτά. Είμαι με ευχαρίστηση, είμαι εδώ για τυχόν ερωτήσεις, άμα θέλετε. Αν μπορώ να κάνω κάτι. Ευχαρίστως, ευχαρίστως. Άμα ξέρω, να σας απαντήσω. Ναι, βέβαια. Το ελληνικό έθνος, το κράτος. Το ελληνικό κράτος. Ο χώρος μας. Δεν έχει προκύψει από παρθενογέννηση, έτσι. Ήταν ένα πεδίο, καμιά φορά, αντιμαχωμένο πλευρό. Του ξέρω κινδύνου και παράγοντα. Ασχέτως της αντίληψης που έχουμε ότι οι κακοί ξένοι και τα λοιπά. Η Επανάσταση ήταν μια σύγκρουση γαλλικών επιρροών, αγγλικών, ρωσικών. Όχι. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Είχαμε πάρα πολύ δικά μας θέματα, τα οποία και στα πάνω σε αυτά ακουμπήσαμε, αλλά αποφασίσαμε ότι θα γίνουμε δυτικοί. Έχει σημασία. Επί 200 χρόνια το υπηρετούμε αυτό. Και το ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου, αν θέλετε. Η ιδέα όμως, η στροφή προς τη Δύση, είχαμε επιρροές από τον διαφωτισμό. Είχαμε. Βεβαίως. Σωστό. Από τη Ρωσία δεν είχαμε. Πολύ μεγάλη επιρροή από τη Ρωσία. Απλώς δεν επιλέξαμε να έχουμε πολιτική σχέση με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία έχουμε μέχρι σήμερα. Υπάρχει ρωσοφιλία στον ελληνικό λαό. Ναι, βέβαια. Ήταν αυτονόητος ο φιλελληνισμός στη Ρωσία. Απλώς δεν είχε το χαρακτήρα που είχε το φιλελληνικό κίνημα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι οι Ρώσοι πολεμούσαν με τους Οθωμανούς. Ήταν σε συνεχή πόλεμο με τους Οθωμανούς. Επομένως, πολεμούσαν με τους εχθρούς των Ελλήνων. Θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο ότι τους βοηθούν, έτσι. Και υπήρχε και κίνημα που μάζευε χρήματα και έστελνε φάρμακα κτλ. Δεν είχε ακριβώς το χαρακτήρα το δυτικό. Όσον αφορά την παθογένεια της έρωτας. Καλά, ας ρωτήσει κάποιος άλλος φίλος και μετά επανερχόμαστε. Παρακαλώ. Όχι, εσείς που ρωτήσατε, με συγχωρείτε γιατί δεν βλέπω τόσο καλά. Πείτε μου. Από εκεί λέτε. Είδατε. Α, καλύτερα έτσι. Εδώ μπροστά. Ναι, παρακαλώ. Άμα ξέρω, ευχαρίστω. Μας είπατε ότι η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση είναι στις 50 πρώτες οικονομίες. 40 τόσες. Όχι οικονομία, είναι δείκτες ευημερίας, είναι άλλο, δεν είναι οικονομία.
Ωραία. Ναι. Μέχρι πριν ήμασταν στο 20ο, ναι. Γνωρίζουμε όμως ότι η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα, πριν τη δημιουργία της ακόμα, από τον καιρό της Επανάστασης, είναι πνιγμένη στα δάνεια. Mm-hmm. Πώς δηλαδή αυτή η ευρωστία μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια, όταν δεν είναι πραγματική? Δεν είναι, προσέξτε να δείτε. Να σας κάνω και τη ναι, ναι. Δεύτερη αφορά τον ανθάνθρωπο των πετραλών. Α, ναι, ναι. Έχει αλλάξει όλη την ιστορία, είναι πολύ σημαντικό. Όχι. Να σας πω κάτι. Όταν... Ναι, ναι. Γιατί πιστεύετε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες από το 80 και μετά έχουν δεν έχουν αναδείξει αυτό το θέμα αντίθετα... Για τον αρχητό Διαπδράλωνα λέτε. Ναι, ο Ανασκαφέας τον έχει τοποθετήσει στα 900.000 χρόνια π.Χ., αλλά οι αναλύσεις που έγιναν, οι επιστημονικές που έγιναν με τις διάφορες τρόπους, το τοποθετούν στα 400.000, ξέρω εγώ, οπότε εκεί έχει καθίσει το πράγμα και δεν αναφέρεται πια το 900.000. Το άλλο που είπατε, το θέμα των δανείων, δάνεια δεν είναι θέμα, δάνεια παίρνουν όλα τα κράτη, το θέμα είναι να τα πληρώνεις. Δεν είναι ζήτημα αν θα πάρεις δάνειο ή όχι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν τεράστια δάνεια και η Ελβετία παίρνει δάνεια. Το ζήτημα είναι αν την πληρώνεις ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρο. Εκεί δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο να πληρώνουμε τα δάνεια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ είμαι με την. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Απλώς ήθελα πριν να σας αποχαιρετήσω για να καταλάβω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω κάτι που νόμιζα σε μια ερώτηση και με αυτό σας αποχαιρετώ. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας στα Βαλκάνια ολόκληρα και όλη την Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει γλώσσα πιο σπουδαία και αρχαία από την ελληνική. Θα σας εξηγήσω. Οι Τούρκοι μιλάνε τουρκικά. Είναι μια γλώσσα, οι Τούρκοι είχαν έρθει από τις Στέπες, είναι μια τουρανική γλώσσα. Και η γλώσσα τους δεν γραφότανε. Ήταν άγραφη γλώσσα, όπως και πολλές άλλες γλώσσες στον κόσμο. Και μέχρι σήμερα υπάρχουν γλώσσες στον κόσμο που είναι άγραφες. Άγραφες, δεν γράφτηκαν ποτέ. Η τουρκική γλώσσα δεν γράφονταν στις στέπες, δεν χρειαζόταν να γραφεί. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Περσία και την αραβικές περιοχές, υιοθέτησαν το αραβικό αλφάβητο και έγραψαν τη γλώσσα τους, και την οποία ήταν και η γλώσσα των διοικητών. Η ελληνική γλώσσα, θυμίζω, γράφεται από το 1400 π.Χ. συνεχώς και ομιλείται συνεχώς. Οι άλλες γλώσσες που υπήρχαν στα Βαλκάνια είναι οι σλαβικές γλώσσες. Οι Βούλγαροι και τα λοιπά μιλούσαν σλαβικές γλώσσες, οι Σέρβοι και τα λοιπά. Αυτές ήταν σλαβικά φύλλα που είχαν κατεβεί στα Βαλκάνια γύρω στο 500-600 μετά Χριστόν, είναι η περίφημη κάθοδος των Σλάβων, ήταν μόνο προφορικές οι γλώσσες αυτές, δεν γράφονταν και γράφηκαν από τους Βυζαντινούς μέσω του Μεθοδίου και του Κυρίλου. Δηλαδή, οι σλαβικές γλώσσες των Βαλκανίων στην ουσία γράφονταν από κοντά το 900 μετά Χριστόν και δίπλα τους ήταν η ελληνική γλώσσα που γράφεται, επαναλαμβάνω, από το 1400 π.Χ. Κάντε την απολογισμό σας. Εδώ στα Βαλκάνια υπήρχαν δύο λαοί που δεν γράφαν καθόλου τη γλώσσα τους. Η μία είναι η Βλάχη. Στα Βαλκάνια υπάρχουν βλάχικοι πληθυσμοί. Όχι λίγοι, και εμείς οι Έλληνες έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι των βλαχικών πληθυσμών της Βαλκανικής. Οι Βλάχοι μέχρι σήμερα δεν γράφουν τη γλώσσα τους. Κάποιοι λόγοι οι Βλάχοι κάθισαν το 18ο αιώνα για να γράψουν τη γλώσσα τους. Οι Βλάχοι δεν θέλουν γραφτεί τη γλώσσα. Δεν θέλουν προφορική. Άι, τελείωσε. Οι Βλάχοι μόνο προφορικά τη γλώσσα τους. Ωραία. Κάποιες κυρίες κονάνε το κεφάλι, τις Βλάχες θα είναι. Εγώ είμαι από τη Λάρισα. Έχει σημασία, είμαι Θεσσαλή. Η Λάρισα έχει πάλι, η Θεσσαλία έχει πολλούς Βλάχους και το ξέρω από μέσα αυτή την ιστορία, γιατί η Θεσσαλία έχει, είπαμε. Η Ήρναβος και η Λάρισα έχει ένα σωρό Βλάχους από την Πύρδο που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Και υπάρχει και η Αλβανή. Εδώ πέρα είναι ένα απίστευτο πράγμα. Η Αλβανή είναι ένας λαός που σύμφωνα με τους ειδικούς η γλώσσα τους είναι ενδοευρωπαϊκή και αρχαιοπρεπής ενδοευρωπαϊκή γλώσσα. Αυτοί οι Αλβανοί βρίσκονται ανάμεσα στους Ρωμαίους και τους Έλληνες επί χιλιάδες χρόνια.
και δεν γράφανε τη γλώσσα. Δεν τη γράφανε τη γλώσσα. Ήταν προφορική τα αλβανική γλώσσα. Και γύρω στο 1890 είχε γεννηθεί ο παππούς μου. Γύρω στο 1890 κάποιοι λόγοι Αλβανοί είπανε δεν πάει άλλο, πρέπει να γραφτεί η γλώσσα μας και τα λοιπά, και κάνανε συναντήσεις οι άνθρωποι και συζητήσανε πώς θα γράψουμε την αλβανική γλώσσα, άλλοι είπαν να υιοθετήσουμε το λατινικό αλφάβητο, άλλοι το ελληνικό αλφάβητο, άλλοι το αραβικό αλφάβητο, και τελικά κατέληξαν στο λατινικό αλφάβητο, το οποίο, στο οποίο και προσέθεσαν κάποια γράμματα και για κάποιους ήχους της γλώσσας τους. Δηλαδή είμαστε στο 1890. Ο παππούς μου, επαναλαμβάνω, έχει γεννηθεί και οι Αλβανοί ακόμη δεν γράφουν τη γλώσσα τους. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν δίπλα σε γίγαντες της γλώσσας, την ελληνική πλευρά, τη ρωμαϊκή πλευρά με την Ιταλία, έχουν συνεχώς, θέλω να πω, σε αυτή την βαλκανική υπάρχει αυτό το θαύμα που λέγεται ελληνική γλώσσα, δεν μην το ξεχνάμε, είναι ένα θαύμα. Και είναι στα χέρια μας αν θα συνεχίσει αυτή η γλώσσα να υπάρχει. Έχει σημασία. Και εσείς και εγώ όταν ξεφεύγουμε στην ευκολία της ξένης γλώσσας, να διορθώνουμε ένα στον άλλο. Δημιουργήθηκε το διαδίκτυο, ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν υπήρχε ελληνική λέξη, πώς να υπάρχει, αφού δημιουργήθηκε τώρα. Και πήρε ο Μπαμπινιώτης, σήκωσε τα μανίκια του και είπε διαδίκτυο. Και είπε χρησιμοποιούμε διαδίκτυο, γιατί ήταν ένα κέρδος αυτό. Έχουμε μια γλώσσα που μπορεί να το νικήσει αυτό. Σας χώρασα, ευχαριστώ πάρα πολύ.